Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, εκπομπή του All About Ares, στο Λίμπερο, στους 107 και 4. Καλή εβδομάδα να πούμε. Σήμερα Δευτέρα, 4 του Δεκέμβρη, στα 16 λεπτάκια μετά τις 5 είμαστε, μέχρι και τις 7 θα πάμε μαζί με πολλά και ενδιαφέροντα, καθώς έχει προηγηθεί αγωνιστικό Σαββατοκύριακο, κάτι που μας δίνει πάρα πολλές αφορμές φυσικά για κουβέντα, για συζήτηση. Έχουμε ετοιμάσει κάποια θέματα, κάποιες συνεντεύξεις για σας. Θα τα ακούσετε όλα κατά τη διάρκεια της εκπομπής μέχρι και τις 7 με τον Βασίλη Καβαδία πίσω από την κονσόλα του ήχου. Και με ένα παιχνίδι, και με παιχνίδια που γίνονται αυτή τη στιγμή, μάλιστα δύο που ολοκληρώθηκαν στη Football League και ένα που διεξάγεται αυτή τη στιγμή. Πριν πάμε σε αυτό, ναι, να εκφράσουμε αυτό θα ξεκινούσα. Τα συλληπιτήριά μας για την οικογένεια του Σταμάτη Μουρελή. Έχασε τον πατέρα του σήμερα ο Σταμάτης. Το είπαμε βέβαια και το πρωί, αλλά εντάξει, είναι άλλο το κοινό που μας ακούει τώρα. Και έχουμε και μια υποχρέωση παραπάνω εμείς ως All About Ares, καθώς ο Σταμάτης ανήκει στην οικογένειά μας εδώ και πολλά χρόνια, πέρα από το ότι είναι φίλος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να είναι γερός, να τον θυμάται και αυτός και η δική του. Δύσκολες καταστάσεις που τις καταλαβαίνει και τις βιώνει πραγματικά μόνο αυτός που χάνει τον άνθρωπό του, όπως συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση με το Σταμάτη. Να είναι γερός λοιπόν, από εκεί πέρα τώρα ό,τι άλλο και αν πούμε εμείς, νομίζω δεν απαλύνει τον πόνο. Στο παιχνίδι που έλεγες, μόλις έγινε 1-1 με γκολ του Κουσκουνά, ισοφάρισε Όφη, το γκολ του Ενδιαγέ. Εργοτέλης Όφη, 1-1 στο ντέρμπι της Κρήτης. Στα άλλα παιχνίδια, 0-0 Τρίκαλα Απόλλων, Πόντου. Μείναν και οι δύο πίσω, αρκετά. Και το άλλο είναι 2-1, η Καλυθέα κέρδισε στο 90 μάλιστα, με γκολ του Ταλέντο, ναι, τον Πανεγιάλιο. Στα παιχνίδια, τα τελευταία για την κατηγορία. Ο Άρης έχει 18 βαθμούς ως γνωστόν, με 6-6 μετά το 1-0 χθες με τον Κισαμικό. Η Δόξα και η Παναχαϊκή ισοβαθμούς στους 13 στη δεύτερη θέση, στην οποία φιλοδοξεί να βρεθεί ο Όφη αν κερδίσει σήμερα τον Εργοτέλη. Επαναλαμβάνω, στο 15 είμαστε, 1-1 είναι το σκορ. 12 έχει η ευχάριστη έκπληξη πρωταθλήματος ο Καραϊσκάκης, και μετά είναι αρκετά πιο κάτω με 9 ο Απόλλων Πόντου, 8 έχει Σπάρτη, 8 έχει ο Κισαμικός με παιχνίδι λιγότερο όμως, 7 η Καρδίτσα, 6 η Βέρεια με παιχνίδι λιγότερο και αυτή, 6 τα Τρίκαλα, 6 ο Απόλλων Λάρισας, 5 ο Πανεγιάλιος, 4 ο Πανσεραϊκός με μάτς λιγότερο, 4 η Καλυθέα, 4 ο Εγινιακός, 2 ο Εργοτέλης και ο Χαρνιακός επιβιβαστή. Ο Πανσεραϊκός μάλλον δεν έχει 4, έχει 7. Στη βαθμολογία που βλέπω δεν έχουν προσθέσει τους 3 βαθμούς με τον Αχαρναϊκό, γι' αυτό ήταν στους 4 βαθμούς. Λοιπόν, θα το βλέπεις το μάτς, το δεις. Προσπαθώ. Λοιπόν, ξεκινήσουμε από εδώ σωρό. Χαμήλωσε το μάτς, να μην ακούγεται ο συνάδελφος που μεταδίδει. Από την δεν έχω ήχο, έχω. Έχεις μια χαρά. Μια χαρά τον ακούμε. Να ακούτε παιδιά. Ναι. Λοιπόν, ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο ή με μπάσκετ, με τι θες? Κοίτα, στο ποδόσφαιρο μετά το διάλειμμα το 5:30 θα επιστρέψουμε και θα υποδεχθούμε έναν από τους ποδοσφαιριστές του Άρη, οπότε θα μιλήσουμε σίγουρα για ποδόσφαιρο. Στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής να σας πω ότι θα μιλήσουμε και για γυναικείο ποδόσφαιρο, για την νίκη του Άρη επί του ΠΑΟΚ. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο δίνει στον Άρη ένα μεγάλο προβάδισμα αυτή τη στιγμή για την κατάκτηση του τίτλου στο γυναικείο ποδόσφαιρο, και που γίνεται, σας έχουμε πει πάρα πολλές φορές, μια πάρα πολύ καλή δουλειά από τον κύριο Βουτσάκη, όπου γίνεται καλή δουλειά και υπάρχει ένα πρόγραμμα, ένα πλάνο. Ιδού και τα αποτελέσματα, αργά ή γρήγορα θα δικαιωθείς. Θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο αρκετά, φυσικά εννοείται, για το χθεσινό 1-0, για το απόλυτο του Άρη, το 6-6, που το έχει δώσει και αέρα πλέον από τους βασικούς συνδιεκδικητές της ανόδου, και φυσικά εν ώψη των δύο πάρα πολύ σημαντικών αγώνων που ακολουθούν. Είναι τα παιχνίδια με την Δόξα Δράμα στην Κυριακή εκτός και τον Όφη εντός, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα, έτσι όπως είναι το πρόγραμμα και έτσι όπως είναι και η βαθμολογία αυτή τη στιγμή,
να τελειώνει στην ουσία να βάλει παρακαταθήκη από πολύ νωρίς την σεζόν. Ήδη βλέπω πάντως εδώ στο Εργοτέλη Σόφι 67-33 η κατοχή. Το γνωστό παιχνίδι με κατοχή της μπάλας από τον Εργοτέλη. Και με τον Άρη έτσι ήταν. Στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Μετά τι γίνεται. Πάντως σε αυτό το match λίγο πολύ ο Εργοτέλης και ο Γκόνιας παίζουν λίγο και το κεφάλι του. Διότι είναι πάρα πολύ πίσω στη βαθμολογία. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια διοικητική κατάσταση καινούργια για μια οικονομική υγεία, η ομάδα δεν τραβάει όσον αφορά τα αποτελέσματά της. Και εντάξει, όσο και να στηρίξει τον προπονητή, 1-2-3, αντιλαμβάνεστε ότι θα τεθεί ζήτημα εάν ιτηθεί και σήμερα η ομάδα του Εργοτέλη σε αυτό το τοπικό κριτικό ντέρμπι. Πάντως καλή μπάλα παίζει και σε αυτά τα πρώτα λεπτά από ό,τι βλέπουμε. Μια χαρά τον παίζει τον Όφη. Καλά, δεν είναι και τίποτα φοβερό, εντάξει. Μια ομάδα η οποία είναι, έχει συγκεκριμένες δυνατότητες. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τόσο καλύτερος από τις άλλες ομάδες που διεκδικούν την άνοδο, ίσα-ίσα. Θεωρώ ότι η Παναχαϊκή έχει δείξει καλύτερα στοιχεία μέχρι τώρα από τον Όφη. Απλά ο Όφη έχει πιο έμπειρους παίκτες. Έχει πιο σημαντικό. Και στο Παναχαϊκή ομάδα. Δόξα, χθες ήταν ένα κάκιστο παιχνίδι από ό,τι έμαθα. Ειδικά στο δεύτερο μήχρονο ήταν πάρα πολύ μέτριο το θέμα. Η Δόξα έκανε μία ευκαιρία σε ολόκληρο το 90 λεπτό. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, βέβαια. Είναι μία ομάδα η οποία μεταμορφώνεται στο γήπεδό της. Ναι, εκτός έδρας είναι καμία. Με ποιους έχει παίξει, δηλαδή. Με τον Εργοτέλη έπαιξε στο γήπεδό της, με την Καρδίτσα. Με τα Τρίκαλα. Και το μόνο δύσκολο παιχνίδι, τα Τρίκαλα ήταν πολύ καλύτερα. Και έμειναν στο 0-0. Δεν είναι κάποια ομάδα. Η Δόξα ίσως έχει λίγο υπερτιμηθεί, γιατί υπάρχει όλο αυτό το κλίμα. Υπάρχει και μια βάντα από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης. Υπάρχει αυτή η σχέση με τον Χατζησαρόγλου και την ΕΠΟ και μια σιγουριά που βγάζουν αρκετοί ότι η Δόξα θα έχει τα ΣΕΑ, τα ΜΕΑ και όλα τα υπόλοιπα και θα ανέβει. Ότι έχει λεφτά πρόεδρο. Το ρόστερ της. Okay, είναι για τα δεδομένα της κατηγορίας καλό. Αλλά είναι αυτό που έχουμε πάρα πολλές φορές. Είναι παίκτες οι οποίοι όλοι μαζεύτηκαν τέλη Σεπτεμβρίου και αυτό σε βάθος χρόνου θα επηρεάσει τη Δόξα. Ήδη εγώ θεωρώ ότι την επηρεάζει με κάποιους τραυματισμούς που βγάλαν οι περισσότεροι από αυτούς τους παίκτες που ήρθαν. Δηλαδή, ο Γκουνδουλάκης τραυματίστηκε, Κάσης τραυματίστηκε, Πετρόπουλος τραυματίστηκε. Πώς τον είναι τον άλλο που έπαιζε πέρσι και στη Λαμία, στον Αχαρναϊκό. Ο Ματσούκας τραυματίστηκε. Όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές που ήρθαν και ενσωματώθηκαν χωρίς καμία απολύτως προετοιμασία. Εντάξει, δεν είναι και πιτσιρίκια. Περισσότεροι από αυτούς είναι και μεγάλη σε ηλικία. Νομίζω ότι είναι ένα από τα στοιχεία, θα το συζητήσουμε τις επόμενες μέρες, το οποίο ξεκάθαρα υπερτερεί ο Άρης και όσον αφορά την φυσική κατάσταση των παικτών του, αλλά και την δύναμη των παικτών του και την διάρκεια των παικτών του σε σχέση με τη δράμα. Αρκεί βέβαια να έχουμε και ένα διαιτητή κανονικό. Γιατί ακούγονται πάρα πολλά για αυτό το παιχνίδι. Και δημιουργείται τεχνιέντος και ένας θόρυβος ακόμα και για κανονικά offside, όπως ήταν χθες τον γκολ του Κισαμικού, παρόλα αυτά αφήνονται υπονοούμενα κτλ. Εντάξει, είναι offside και στην αρχή της φάσης ο παίκτης που κάνει την κεφαλιά και αυτός που βάζει τον γκολ. Ναι. Δεν είναι ένα. Παρόλα αυτά λένε, τι έγινε, ακυρώθηκε γκολ στον Κισαμικό. Το ακούει ο άλλος που δεν έχει δει το μάτς. Νομίζω ότι το γεγονός ότι δεν διαμαρτυρήθηκαν καθόλου, ούτε μετά το παιχνίδι, ούτε στη φάση ιδιαίτερα οι παίκτες του Κισαμικού, επιβεβαιώνει αυτό, ότι δεν υπήρχε κανένα απολύτως. Υπάρχει μάλιστα μια ξεκάθαρη φάση. Μα ξαναλέω, είναι δύο φορές. Είναι και αυτός που παίρνει την κεφαλιά, γιατί γυρίζει στο φάουλ, γυρίζει, ήταν μπροστά και γυρίζει προς τα πίσω, αλλά δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος. Ο επόπτης έχει σηκώσει από εκεί offside, από την πρώτη φάση. Για να καταλάβετε τη φάση που σηκώνεται ο Κατημύρης με τον επιθετικό. Αμέσως. Και ακόμα και μετά, και να μην ήταν αυτός offside, να καλύπτουν δηλαδή, μετά είναι offside, γιατί ο κανονισμός λέει ότι πρέπει να είναι δύο παίκτες στην αιστεία. Είτε ένας. Επειδή λείπει ο τερματοφύλακας από εκεί. Ναι. Τι να κάνουμε, αφού είναι καθαρό offside, να μην το δώσει δηλαδή. Μόνο στον Άρη, δεν έπρεπε να μετρήσει. Η φάση ουσιαστικά εκεί που όλους ας πούμε μας ταρακούνησε είναι το δοκάρι. Εκεί είναι τυχερός ο Άρης. Εντάξει, εκεί χρειάζεται και την τύχη με το μέρος σου. Στο ποδόσφαιρο, κακά τα ψέματα, χρειάζεται και τύχη. Δεν είναι κακό να την έχεις πολλές φορές με το μέρος σου και ιδίως στις μέρες που δεν είσαι και ιδιαίτερα καλός, γιατί ο Άρης δεν ήταν ιδιαίτερα καλός στο παιχνίδι. Και η αλήθεια είναι ότι στα τελευταία μάτς, παρά το γεγονός ότι κερδίζει, κάνει και δύο ανατροπές στα τρία τελευταία παιχνίδια. Έχω πιο γρήγορο live. Τι? Έχω live παιχνίδια πριν το δείξει τηλεόραση. Να το, δες. Τεράστιο κενό. 1-2 όφι. Ωραίο πλασέ.
Ποιος είναι αυτός? Δες. Νομίζω είναι ο Λεάλ. Ωραίο κόσμο, όχι. Δεν κράτησε πολύ ο Εργοτέλης. Η άμυνα του Εργοτέλη έτσι είναι. Ο Μάρτος. Το 1-2. Ο Ισπανός. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, θα... Αυτό εννοούσε ο Παπαδόπουλος, όταν έλεγε θα είναι πρώτος 10η αγωνιστική. Θα χάσει ο Άρης από τη Δόξα και τον Όφη και θα είναι πρώτος ο Όφη. Λοιπόν, ωραίο γκολ έβαλε το μεταξύ. Αλλά η άμυνα του Εργοτέλη, θα μου πεις και εμείς επωφεληθήκαμε. Βέβαια, η ίδια φάση αυτή να σκεφτείτε είναι ο Πλατέλας που βγαίνει μόνος του και το στέλνει out. Εδώ ο Ισπανός το παστέλωσε. Το 10 του... Μα φρέθηκε το δεκάρι τώρα να παρκάρει, παιδιά, στο κέντρο της άμυνας. Ναι. Τώρα, μιλάμε τώρα για ανισορροπία σε όλο το μεγαλείο. Ναι, σωστά. 1-2, προηγείται ο Όφη, καταφέρνει και ανατρέπει πολύ γρήγορα το αρχικό 1-0 που πέτυχε η ομάδα του Εργοτέλη. Ο Όφη, ο οποίος θέλει την νίκη για να προσπεράσει την Δόξα και την Παναχαϊκή και να πλησιάσει στους 4 βαθμούς. Τον Άρη, ο οποίος Άρης βέβαια ήδη, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει ένα πλεονέκτημα 5 βαθμών από την τρίτη θέση, γιατί αυτό πρέπει να κοιτάμε, όχι μόνο τη δεύτερη θέση, αλλά και την τρίτη θέση. Ένα πλεονέκτημα 5 βαθμών, το οποίο βεβαίως θέλει να διευρύνει στη Δράμα, αν γίνεται, καθώς την ίδια αγωνιστική παίζει και Παναχαϊκή Όφη, έτσι. Ή Όφη Παναχαϊκή. Όφη Παναχαϊκή. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι με μια πιθανή επιτυχία του Άρη στη Δράμα, ήδη θα έχει διαμορφωθεί μια αρκετά σημαντική διαφορά ασφαλείας από την τρίτη θέση. Νομίζω ακόμα και 8 βαθμών μπορεί να φτάσει. Και ανάλογα το θα κάνει και Όφη και από την δεύτερη θέση του πίνακα της βαθμολογίας. Πάμε να αναλύσουμε λίγο το παιχνίδι ή μετά το διάλειμμα, λες? Καταρχάς θα πούμε και πολλά, αρκετά πράγματα και για τον μπάσκετ, το οποίο ναι, μας επιφύλασε έτσι μια πολύ άσχημη εμφάνιση. Μια θλιβερή θα τη χαρακτηρίζα εμφάνιση, κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας. Και μια... δεν ξεκίνησε έτσι το μάτς. Και μια διόλου τιμητική ήταν αυτό το 70-40, δηλαδή σαν να έβαζε ένα πόντο σε κάθε λεπτό. Ο Άρης, οι ρεπόρτες πιο πολλούς θα βάζαμε. Ναι. Και με τη γενικότερη εικόνα που έδειξε η ομάδα στο παρκέ, με το επεισόδιο που έγινε με το Betway, μετά το τέλος της αναμέτρησης, γενικότερα ήταν ένα πολύ άσχημο απόγευμα για την ομάδα, για τον προπονητή, για όλους. Και ένα πολύ ηχηρό καμπανάκι αυτό που ήχησε, προς πάσα κατεύθυνση, καμπανάκι, από αυτό το θλιβερό 70-40. Είναι μια ήττα που δεν περιποιεί τιμή στο σύλλογο, πραγματικά. Και δεν ξέρω αν αφύπνισε ή θα αφυπνήσει κάποιος. Αν δεν τους αφύπνισε, πρέπει να γίνει. Διότι δεν μπορεί η ομάδα να σχηνοβατεί για πολύ καιρό ακόμα. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση, αφενός στο διοικητικό κομμάτι, εκεί που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, για να μπορέσει και ο προπονητής, ο οποίος δεν είναι και αυτός άμυρος ευθυνών, και αυτό δεν το λέμε τώρα, θέλουμε να πολεμήσουμε τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Φυσικά ξέρουμε ποιος είναι ο ρόλος του, ξέρουμε πραγματικά τι κάνει στην ομάδα, αλλά δεν μπορεί όταν έχει αυτή την άθλια εικόνα αγωνιστικά να μην έχει ευθύνη και ο προπονητής. Αυτός είναι ο προπονητής, αυτός έχει τους παίκτες καθημερινά, αυτός τους επέλεξε. Δεν μπορεί να μην. Έχει και αυτός ένα, θέλετε μικρό, θέλετε το πιο μικρό ποσοστό. Έχει. Όχι, γιατί που και να σου κάνω και αντιπαραβολή. Φαντάσου να γινόταν αυτό με την ποδοσφαιρική ομάδα του Άρη, να εμφάνιζε αυτή την εικόνα. Επικαταστάτη είχε φύγει ο προπονητής πρώτον και θα είχε ξεσηκωθεί όλο το σύμπαν. Και στο μπάσκετ δεν κουνιέται φύλλο. Δεν υπάρχει καμία διάθεση και ούτε πρόκειται ποτέ να το κάνουμε. Εννοείται, δεν είμαστε εμείς καταρχάς αυτοί που αποφασίζουμε για το αν φταίει ή όχι ο προπονητής. Αλλά όταν η ομάδα έχει μια τέτοια εικόνα άθλια, δεν μπορεί, παιδιά, του προπονητής να μην έχει μια ευθύνη, ένα μερίδιο. Όχι, έχει σημαντικό μερίδιο. Δηλαδή, γιατί και όταν το λες αυτό, δεν σημαίνει να διώξει το Γιαννάκη. Δηλαδή, εμείς έχουμε πει ότι στο Γιαννάκη υπάρχει ομάδα. Δεν έχω μιλήσει ποτέ με το Γιαννάκη προσωπικά. Δηλαδή, δεν σου μιλάει, θες να τον φας. Δεν είναι. Είναι ότι καταρχήν το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Εγώ θεωρώ, είναι δική μου άποψη, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι χωρίς το Γιαννάκη δεν θα υπήρχε Άρης αυτή τη στιγμή. Ομάδα εννοώ Άρης αυτή τη στιγμή. Δεν θα υπήρχε τίποτα. Ούτε Αθηναίου, ούτε κανένα. Ναι, ακριβώς, επειδή γι' αυτό είπα και ότι ξέρουμε τι δουλειές κάνει και πόσο πολύ έχει βοηθήσει. Παρ' όλα αυτά, δεν γίνεται να μην σταθείς στην τελείως αποτυχημένη επιλογή του Πέτουι. Και δεν το λέω τώρα επειδή γύρισε και μάλωσε με την κερκίδα. Το λέμε αγωνιστικά. Το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί είναι ένας πρώην αθλητής. Ένας πρώην παίκτης ο Πέτουι.
Και δεν είναι το επεισόδιο αυτό το οποίο πρέπει να οδηγήσει στην αποπομπή του, είναι η εικόνα του. Είναι η εικόνα ενός βετεράνου, ο οποίος δεν μπορούσε ούτε πάσα να δώσει. Έκανε 6 λάθος πάσες. Και όχι πίεση κτλ. Μόνος του με την μπάλα, το εύκολο ρε παιδί μου, 6 λάθος πάσες. Ναι, εγώ δεν καταλαβαίνω όταν ένας αθλητής έχει πάρει την απόφαση, όταν νιώθει ότι το κορμί του δεν μπορεί να υποστηρίξει πλέον οτιδήποτε μέσα στο παρκέ, για ποιο λόγο ντε και καλά να τον κρατάς αυτόν τον, και να γιατί τον υποβάλεις και σε αυτό το μαρτύριο. Ή του χρωστάς λεφτά. Διότι δεν εξυπηρετείται και η ομάδα πολύ αυτή την ιστορία. Όπως και με το Βον. Ο παίκτης φεύγει την Πέμπτη, λύνεται το συμβόλαιο την Πέμπτη. Ενώ θα μπορούσε να παίξει αυτό το μάτς και να έφευγε μετά. Όμως είπε δεν πάω. Γιατί είναι απλήρωτος. Απ' την άλλη, το απλήρωτη η τωρινή ομάδα δεν είναι έτσι όπως ενδεχομένως το φαντάζονται κάποιοι. Οκ, είναι πίσω ένα μήνα. Δεν δικαιολογείται αυτή η εικόνα. Αυτή η εικόνα δεν δικαιολογείται. Όσο απλήρωτος και να είσαι, τι πάει να πει αυτό. Επειδή είσαι απλήρωτος δηλαδή. Να θυμηθούμε πως κάποιοι άλλοι απλήρωτοι όλο το χρόνο πήραν κύπελο. Η εικόνα στο τρίτο δεκάλεπτο ήταν εικόνα διάλυσης. Και βέβαια στο τέταρτο έρχεται το αποκορύφωμα μετά από το bad wave. Φαινόταν ότι οι παίκτες δεν μπορούσαν να κάνουν το παραμικρό. Υπάρχει μια θετική εξέλιξη αυτή με τον Μποχωρίδη, αλλά ο Μποχωρίδης είναι ο Τζόρνταν. Να παίρνει να βάζει 40 πόντους. Τι εννοώ, ότι το κουμπό. 1-3 όφη. Στο βαλτό, 1-3. Μπροστά είμαι φίλο όμως, βλέπεις. Πολύ άνετα κερδίζει φίλε. Όβι. Ωραία. Βλέπω τον Τάκη τον Κόνια να μας κουνάει. Ο Τέλης δυστυχώς, αν δεν αλλάξει φιλοσοφία, αν αλλάξει τακτική, αν αλλάξει πλάνο. Θα πει πάλι ότι ήταν παικτά, ότι ήταν ομαδάρα. Έχασε 5-0, ποιον έχασε 5-0 από τον Ατρόμητο, ποιον έχασε στο κύπελο. Και βγήκε και είπε ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Ας με συγχωρέσουν εκεί οι άνθρωποι του Εργοτέλη, αλλά δεν. Αν θέλουν να σώσουν δηλαδή την επένδυση που έχουν κάνει... Κοίταξε να σου πω κάτι. Είχε αυτό το πολύ καλό 20 λεπτό που είχε με τον Άρη και το 2-0. Μετά τους έκανες γιογιό. Και αν δεν είμαστε τόσο άστοχος, το σκόρτα ήταν 2-4, 2-5 κτλ. Μα ήδη είναι 1-3, βλέπεις εδώ με τον Όφη τώρα, που χωρίς να έχει κάνει τίποτα. Τρεις φάσεις, τρία γκολ. Τρία φάσεις, τρία γκολ. Εντάξει. Τάκης Γκούνιας. Θέλει ένα προπονητή συμβατό στα δεδομένα της κατηγορίας. Το ποδόσφαιρο που παίζεται στη Football League είναι διαφορετικό. Αυτό είναι ποδόσφαιρο ωραίο για να το παίζει στο PlayStation και σε πρωταθλήματα που δεν έχουν τέτοια δόση σκοπιμότητας όπως έχει. Και τώρα ειδικά που είσαι πολύ χαμηλά στη βαθμολογία, θέλεις ένα προπονητή που να παίζει σφιχτά, να κλείνεις χώρους. Όπως έπαιξε δηλαδή χθες το πρώτο ημίχρονο και θα πάμε στο διάλειμμα ο Κισαμικός με τρία στόπερ και τρία αμυντικά χαφ. Τι άκανες, πρέπει να εκτιμάς τις δυνατότητές σου να βλέπεις μέχρι που πρέπει να απλώσεις τα πόδια και το πάπλωμα και αναλόγως να προσαρμόζεσαι όπως προσαρμόστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Και πάλι, όχι ξεκινάμε και παίζουμε άντε ότι αυτό, δηλαδή είτε παίζουμε με την Μπαρτσελώνα είτε παίζουμε με την Χιρόνα. Θα έχουμε την ίδια τακτική. Δεν είναι έτσι, παιδε. Δεν θα έχεις την ίδια τακτική. Δεν γίνεται να έχεις την ίδια τακτική. Α, να τα αποτελέσματα. Θα πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε μετά. Θα ξεκινήσουμε και με τη συνεντεύξη μας, αλλά έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε και για το ποδόσφαιρο και για τον μπάσκετ. Φυσικά, μείνετε εδώ συντονισμένοι μέχρι τις 7. Θυμίζω, επικοινωνείτε με την εκπομπή μέσω μηνυμάτων. FM και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και αποστέλετε το μήνυμά σας στο 54526. Συνεχίζουμε εδώ. Είμαστε στην εκπομπή του All About Aris, στο Libero 107 και 4 μαζί. Ημίχρονο στο Παγκρίτιο 1-3. Από ό,τι φαίνεται θα έχει ένα εύκολο απόγευμα. Κόντρα στον Εργοτέλη Όφη και θα είναι μόνος του δεύτερος στη βαθμολογία πίσω από τον Άρη με 14 βαθμούς. 18 δηλαδή ο Άρης, 14 Όφη και 13 η Δόξα με την Παναχαϊκή που συνθέτουν πλέον μια τετράδα των ομάδων μετά από αυτές τις πρώτες 6 αγωνιστικές που φαίνεται ότι έχουν ένα προβάδισμα να είναι η τετράδα η οποία ενδεχομένως να φτάσει μέχρι και το τέλος του δρόμου και από την τετράδα αυτή να προκύψουν οι δύο θέσεις της ανόδου καθώς τα μεν τρίκαλα έχουν μείνει πολύ πίσω
με 6 μόλις βαθμούς και αδυναμία να κάνουν νίκες, έχουν τεθεί πλέον εκτός μάχης και έθεσε και την παρέτησή του στη διάθεση της διοίκησης των Τρικάλων πριν από λίγο μετά το 0-0 με τον Απόλλωνα Πόντου, ο Σωτήρης Αντωνίου, ο προπονητής της. Ενώ και ο Απόλλων Πόντου με 9 βαθμούς, θα λέγει κανείς ότι θα πρέπει να κάνει μια τιτάνια προσπάθεια, θέλει να επιστρέψει σε πιο υψηλές θέσεις. Δεν είναι μόνο ότι έχουν έτσι απώλειες. Εντάξει, τα Τρίκαλα βγάλαν και ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Ναι. Τα Τρίκαλα παίξανε με Παναχαϊκή εκτός. Με Δόξα. Με Δόξα εκτός. Με Άρη και Όφη στην έδρα τους και Απόλλων Πόντου. Δηλαδή παίξανε με τις 5 από τις 6 αυτές ομάδες. Ο Απόλλωνας δεν παίξει με κανένα. Πώς θα πλησιάσει. Θα τους κερδίσει όλους. Ναι. Δεν νομίζω, δεν δείχνει τέτοια στοιχεία. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν από τους ποδοσφαιριστές του Άρη, που έχει μάλιστα την ικανότητα να αγωνίζεται και σε διάφορες θέσεις, μάλιστα σε όλες τις θέσεις της επίθεσης, τον Γιάννη τον Μπασάρ. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Τερματοφύλακας, θα παίξεις ποτέ? Δεν χρειάζεται. Δεν νομίζω, εκεί δεν χρειάζεται. Πάντως, δεν ξέρω αν είναι ευχή και κατάρα το γεγονός ένας ποδοσφαιριστής να έχει την ικανότητα να παίζει σε πολλές θέσεις. Παίζεις αριστερά, παίζεις δεξιά, παίζεις πίσω από το φορ. Χθες έπαιξες και center four. Για τους προπονητές σίγουρα είναι κάτι το οποίο είναι ποδοσφαιριστές που τους θέλουν στο δυναμικό τους. Για τον παίκτη δεν ξέρω τι σημαίνει. Εντάξει, είναι δίκο που μαχαίρι. Είτε καλό είτε κακό, είναι και τα δύο. Ναι. Γιατί εντάξει, δεν έχει στάνταρ τη θέση σου από τη μία. Ναι. Απ' την άλλη, σε χρησιμοποιείς άλλες θέσεις. Βέβαια, εντάξει, το ξέρεις και εσύ, δεν μπορεί να είσαι το ίδιο καλό σε όλες τις θέσεις. Σίγουρα δεν είναι. Δεν το δίδουμε σε όλες τις θέσεις. Είναι η ίδια, αλλά προσπαθούμε να βγάζουμε τα πράγματα που ζητάει προπονητής. Έχω μία αίσθηση ότι στα άκρα είσαι λίγο καλύτερος. Τι λες εσύ? Εντάξει, εξαρτάται και το παιχνίδι. Είναι το πώς πάει το παιχνίδι, το τι ζητάμε από το παιχνίδι, είναι πολλά. Εσένα πού σου αρέσει να παίξεις καλύτερα? Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Μ' αρέσει και στον άξονα και στα πλάγια. Ναι. Χθες ήταν ένα παιχνίδι κοντά στον Αοχανίων Κισαμικό, όπως είναι πλέον το όνομα αυτής της ομάδας μετά τη συγχώνευση, που μόνο εύκολο δεν ήταν, Γιάννη, και μάλλον δικαιώθηκε και ο προπονητής σου πολύ την εβδομάδα μετά το μάτς Κυπέλλου, σας έλεγε ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή του συγκεκριμένο μάτς. Σίγουρα δεν ήταν εύκολο και το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό, όπως κανένα μάτς δεν είναι εύκολο, σίγουρα όταν παίζουμε τον Άρη, γιατί δίνει παραπάνω από το 100% των δυνατοτήτων τους, γιατί παίζουν τεράστια ομάδα, οπότε αυτό που έπρεπε να κάνουμε είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και να καταφέρουμε να πάρουμε τους βαθμούς. Και είδαμε που όντως έτσι έγινε, ήταν αρκετά καλή ομάδα και μας απειλήσαν κιόλας. Αλλά εντάξει, ακόμα και στη μέτρια μέρα μας καταφέραμε να πάρουμε τους βαθμούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που είπες, δηλαδή ακόμη και στη μέτρια μέρα, και αυτό δείχνει αφενός το χαρακτήρα της ομάδας, ότι έχει ένα διαφορετικό μέταλλο τη φετινή σεζόν και αφετέρου σας δίνει και μια αυτοπεποίθηση, έτσι δεν είναι? Όταν ξέρεις δηλαδή ότι ακόμη και στη μέρα που δεν είσαι και τόσο καλός, εύκολα ή δύσκολα κερδίζεις, αν μη τι άλλο, η ψυχολογία σου αναβαίνει. Μέτρια είναι. Ναι. Εγώ δεν θεωρώ ότι δεν ήμασταν πολύ καλοί, ήμασταν, ναι, αλλά θα μπορούσαμε να πιέσουμε πιο εύκολα το παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή στο τέλος μπάλα είναι, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ναι. Το κλειδώνεις και είσαι σίγουρος. Σωστά, γιατί ο Άρης λαχτάρισε πραγματικά εκεί με το δοκάρι. Όχι ότι ήμασταν κακοί. Ναι, εντάξει, είναι μπάλα, δεν ξέρεις τι θα γίνει. Γι' αυτό εμείς να είμαστε λίγο πιο συγκεντρωμένοι, πιο αποτελεσματικοί. Καλοί, πιο αποτελεσματικοί, ναι. Ήταν λίγο επιπόλαιος, λες, ο Άρης θες, γιατί κάνατε πάρα πολλές τελικές, αλλά μια το σώμα δεν έμπαινε σωστά. Επικόλου, να το πεις ατυχία, λίγο το γήπεδο, λίγο αυτά, όλα, όλοι οι παράγοντες. Καλά, ατυχία μιλάς τώρα, λίγο, γιατί εκεί στο δοκάρι σταυροκοπηθήκαμε όλοι. Σίγουρα, και τύχη, εντάξει, να κάνουμε, μας τάγει έτσι, έτσι, τρίση αλλού. Παίζει, παίζει ρόλο, σίγουρα. Γι' αυτό είναι ωραίο το ποδόσφαιρο. Στη φάση στην οποία συμμετείχε, σε μία από τις φάσεις, για να είμαι πιο σωστός, που συμμετείχε, εκεί πέρα σε σμπρώχνει ο παίκτης. Πρέπει να υπάρχει πέναλτι, Γιάννη. Σίγουρα. Είμαι σχεδόν μπροστά στη γραμμή για να βάλω γκολ. Πιστεύω ότι μας έδωσε δύο καθαρά πέναλτι. Εκεί θα τέλειωνε το μάτς. Κατά τη γνώμη μου, καθαρό πέναλτι. Ναι, νομίζω και στου Αντώνη του Καπνί, στην άλλη φάση πρέπει να υπάρχει παράβαση. Στου Γιάννη είναι καθαρή, γιατί είναι από πίσω και το σμπρώχνει. Στου Καπνίδη έχει σώματα κτλ. Οκ, αλλά στου Γιάννη
καθαρή η φάση. Πώς το εξηγείς και αυτό τώρα, θα μου πεις τώρα τι να πει ο ποδοσφαιριστής. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι δεν είναι εντάξει η διαιτησία απέναντί μας. Τώρα δεν ξέρω, όπως το βλέπω δεν έχω κάτι να μελετήσω όλες τις φάσεις, αλλά όπως θυμάμαι στο μυαλό μου έρχονται κάποιες φάσεις από κάποια παιχνίδια, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε κάποια σφυριγμένα, π.χ. αυτό το πέναλτι. Εντάξει, θα άλλαζε όλο το παιχνίδι πιστεύω αν έμπαιναν γκολ και στους 46. Τελείωνε το παιχνίδι μετά. Ναι. Δεν νομίζω ότι και ο Κισαμικός θα μπορούσε να κάνει κάτι. Ναι. Εντάξει, έπαιρνε θάρρος όσο περνούσε ο χρόνος και έμενε. Εντάξει, δεν είμαι ο αρμόδιος να πω για τη διαιτησία. Ναι. Πάντως εύκολα ή δύσκολα Γιάννη ο Άρης αυτά τα 6 παιχνίδια τα πήρε. Έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, έτσι όπως ήταν τουλάχιστον το σχεδιασμό, το πλάνο με βάση το πρόγραμμα. Και πάει τώρα, έχει μπροστά μια διάδα πολύ σημαντικών και δύσκολων αγώνων με Δόξα και Όφη, η οποία μπορεί, αν όλα πάνε κατευθείαν, δεν ξέρω αν συμφωνείς, να ξεκαθαρίσει πολύ νωρίς το τοπίο ή τουλάχιστον να του δώσει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα. Σίγουρα είναι δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια, αλλά εμείς δεν θα κάνουμε κάτι διαφορετικό από το να το κοιτάξουμε όπως βλέπουμε όλα τα προηγούμενα. Ναι. Σε κάθε παιχνίδι λέμε ότι είναι το τελευταίο. Κερδίζουμε και βγαίνουμε κατηγορία. Αυτό λέμε. Έτσι θα πάμε να δούμε για αυτό το παιχνίδι. Εγώ τον Όφη δεν βλέπω καν μπροστά. Ναι. Το μόνο μάτς που βλέπω είναι η δράμα. Δεν υπάρχει Όφη μέχρι στιγμής. Θα παίξουμε τη δράμα και μετά βλέπουμε. Θεωρητικά θα είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι, βέβαια. Θα είναι την εβδομάδα πάνω στο παιχνίδι να δούμε πώς θα παίξουμε, αν μας πει ο προπονητής μας και να δούμε μόνο αυτό το μάτς. Νομίζω θυμίζει λίγο το μάτς στα Τρίκαλα αυτό το παιχνίδι με τη Δόξα τώρα. Δηλαδή είναι παρόμοιο. Πιστεύω θα είναι ένα κλειστό παιχνίδι με δύναμη, πιστεύω θα είναι, εντάξει. Δύναμη, πάθος και στις λεπτομέρειες. Αλλά θα πάμε να κερδίσουμε, γιατί σε κανένα μάτς δεν πάμε να παίξουμε για κάτι διαφορετικό εκτός από την νίκη. Εντάξει, ο Άρης είμαστε, πάντα πρέπει να κερδίσουμε. Οπότε θα πάμε να πάρουμε αυτό που θέλουμε. Χθες ο προπονητής σου στη συνέντευξη τύπου παραδέχτηκε έτσι με ειλικρίνεια ότι ήταν δική του εντολή από το 60-60 κάτι και μετά η ομάδα να οπισθοχωρήσει. Εντάξει, το δεν αρέσει τον κόσμο, ειδικά όταν ο Άρης παίζει στο γήπεδό του, αλλά δεν ξέρω, είναι και τακτική, είναι και κάποιες φορές οι αποφάσεις αυτές μέσα σε ένα παιχνίδι που όταν τις παίρνουν οι προπονητές είναι το αποτέλεσμα αυτό που είτε τις δικαιώνει είτε δεν τις δικαιώνει. Χθες ήταν μια απόφαση η οποία τελικά δικαίωσε τον προπονητή, έστω και αν υπήρξε κάποιο χτύπη. Σίγουρα ο προπονητής μας ξέρει καλύτερα από εμάς, είναι έξω, βλέπει το μάτς καλύτερα, έχει μελετήσει καλύτερα τον αντίπολο, ξέρει πώς θα διαχειριστεί ένα παιχνίδι. Οπότε τέλος πάντων καλά, τους βαθμούς πήραμε και συνεχίζουμε. Συμφωνείς ότι έχει δημιουργηθεί, βλέπεις αυτή την τετράδα του ο Άρης, ο Όφη, η Παναχαϊκή και η Δόξα να έχουν πάρει ένα προβάδισμα. Γιατί είναι με 18 ο Άρης, ο Όφη κερδίζει το ημίχρονο 1-3 τον εργοτερή, από ό,τι φαίνεται θα πάρει το τρίποντο. Έχει 14 και 13 η Παναχαϊκή και η Δόξα. Άρα δημιουργούνται... Εντάξει, αυτές θα είναι οι ομάδες πάνω κάτω που θα διεκδικήσουν να πάρουν την άνοδο, αλλά δεν νομίζω να υπάρχουν άλλες. Ναι. Έτσι όπως φαίνεται προς το παρόν. Έχουμε αυτά τα δύο παιχνίδια και λογικά μετά θα υπάρξει η διακοπή του πρωταθλήματος για να γίνει και μια ανασύνταξη γενικότερα σε όλες τις ομάδες. Είσαι ευχαριστημένος από το ξεκίνημα και το δικό σου τη σεζόν? Προσωπικά? Ναι. Ναι, εντάξει, ευχαριστημένος. Είμαι, εφόσον κερδίζει η ομάδα, σίγουρα είμαι ευχαριστημένος και εγώ παίρνω τα παιχνίδια, βοηθάω και εγώ όσο μπορώ την ομάδα. Εντάξει, μπορούμε και καλύτερα, αυτό πιστεύω. Ναι, πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και για τους παίκτες, για τους προπονητές και για όλη την ομάδα και δεν ξέρω, νιώθεις, αισθάνεσαι, το βιώνεις ότι ο κόσμος είναι πιο εκδηλωτικός, πιο ζεστός απέναντί σας, έχει αρχίσει σιγά σιγά και αγκαλιάζει αυτή την ομάδα και της δείχνει εμπιστοσύνη. Εντάξει, δεν γνωρίζω πώς ήταν τα πράγματα πέρυσι, τι αντιμετώπιση είχαν τα παιδιά από τον κόσμο και αυτά. Εγώ φέτος, ναι, αυτό που εισπράττει είναι πολύ καλό και πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει κι άλλο ο κόσμος στη συνέχεια παιχνίδι και το θέλουμε πάρα πολύ αυτό, να έχουμε τον κόσμο δίπλα μας. Κάτι που συμβαίνει βέβαια, αλλά ακόμα περισσότερο, όσο πιο πολύ κόσμο έχουμε, τόσο πιο πολύ μας χρειαστεί και μας δίνει δύναμη να προχωρήσουμε κι εμείς. Να ευχηθούμε για να πάνε όλα καλά σε αυτά τα δύο παιχνίδια
που έχετε μπροστά σας. Όπως καλά έκανες και το διευκρίνησες, πρώτα κοιτάτε τη δόξα, τον Όφι ούτε καν το σκέφτεστε αυτή τη στιγμή, και να σου ευχηθούμε υγεία πάνω απ' όλα, να είσαι υγιής. Εννοείται, εννοείται. Επίσης, καλές γιορτές σε όλους. Και γιατί όχι ένα γκολ την Κυριακή στη Δράμα, δεν ξέρω, έχεις σκοράρει ποτέ και έχεις παίξει. Έχεις... Μακάρι, έχω σκοράρει, ναι, με τον Πανετολικό. Έχεις σκοράρει με τον Πανετολικό, ωραίο, να το. Με κίτρινα πάλι. Εντάξει. Ναι, μακάρι. Μακάρι αυτό να είναι έτσι ένας καλός ιονός. Ευχαριστούμε Γιάννη για αυτή την κουβέντα. Να είσαι καλά. Πολύ, να είστε καλά, γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον Γιάννη Πασά, που χθες έπαιξε μπροστά, έπαιξε πίσω από το φόρ, έπαιξε πλάγια, έπαιξε δεξιά, έπαιξε αριστερά. Τέσσερις θέσεις άλλαξε πάλι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Είναι πολύ σημαντικό. Για τον παίκτη μπορεί να φύγει και κατάρα. Για τον προπονητή βέβαια είναι ότι πρέπει. Γιατί σου λέει: έχω ένα παίκτη το οποίο μπορώ να το βάλω όπου θέλω, ανάλογα με τον αντίπαλο, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται. Νομίζω ότι είναι ο συγκεκριμένος μια από τις πιο, θα τη χαρακτήριζα, ωφέλιμες προσθήκες στην ομάδα. Χρήσιμος. Χρήσιμος. Κάνει πολλές δουλειές. Είναι πάρα πολύ. Καταρχάς, δίνει και την ψυχή του μέσα στο γήπεδο όταν αγωνίζεται, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μάχεται και η συνεισφορά του νομίζω είναι πολυπίκυλη μέσα στο παιχνίδι του Άρη, και γι' αυτόν τον λόγο επιλέγεται νομίζω από τον προπονητή. Ξεκάθαρα. Χθες δεν πέτυχε, δεν σκόραρε κάποιο γκολ, αν και ήρθε 2-3 φορές κοντά, και εκείνο με εκείνο το σουτ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, και ήταν και άθελά του. Πρωταγωνιστής στην πολύ μεγάλη ευκαιρία που έχασε ο Καπνίδης. Εκεί που άρεσε, θα μπορούσε στο 48, νομίζω ήταν, με το ξεκίνημα της επανάληψης, να κλειδώσει το τρίποντο. Ο Καπνίδης επιδίωξε να πάει να τελειώσει τη φάση μόνος του. Και δεν έσπασε την μπάλα δίπλα στο Γιάννη τον Πασά, ο οποίος περίμενε ουσιαστικά για να πλασάρει και να κάνει το 2-0 για τον Άρη και να απλοποιήσει τη διαδικασία και να μην έχουμε αυτό το καρδιοχτύπι μέχρι το τέλος, με τον Άρη να δίνει χώρο, να δίνει γήπεδο, να δίνει την πρωτοβουλία στον αντίπαλο. Και έχω πει και την προηγούμενη εβδομάδα, Χρήστα, ότι αυτή η ομάδα δεν ξέρει να μείνεται. Το πιο προπονητής χθες, βλέπεις την έντευξη τύπου, δεν έχει μάθει, δεν ξέρει να μείνεται, έχει πρόβλημα. Χθες ήταν ένα κακό διάστημα εκείνο, από το 65 εγώ θα πω και μετά. Και ήταν και λίγο τυχερός ο Άρης και κράτησε αυτό το 1-0. Δηλαδή έπαιξε με τη φωτιά, αλλά δεν κάηκε χθες στο παιχνίδι. Το σημαντικό φυσικά είναι ότι πήρε τους 3 βαθμούς. Κανείς δεν θα θυμάται πώς πήγε το παιχνίδι. Σημασία έχει το τρίποντο. Ο Άρης έχει κάνει το απόλυτο και στο τέλος της χρονιάς, αν έχεις πάρει την άνοδο, ποιος θα θυμάται τώρα αν είχε το δοκάρι ο Ξίδας εκεί στο 70. Έτσι είναι, αλλά πρέπει να μπει στα δίχτυα. Όπως πέρσι, δηλαδή, ο Άρης που έχασε την άνοδο, που χάνει το πέναλτι στο 92, Καπνίδης ή με σφαγές, είπε κανείς τίποτα τη Λαμία. Η χθες η Λαμία που έβαλε 9 λεπτά καθυστερήσεων, κράτησε ο διαιτητής, ενώ είχε δείξει 4, δεν πήρε την ισοπαλία. Δεν έλεξε, είχε 2-2 το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Εδώ οι άλλοι παίρνουν τα πρωταθλήματα, ρε Άλεξ, με τους Σαρίδες και τους Γκαγκάτσιδες και δεν ξέρω εγώ ποιους άλλους τόσα χρόνια. Δηλαδή, εντάξει, να διοικούν εννοεί. Εντάξει, για τον Άρη ήταν σημαντική η νίκη, γιατί δεν είχε τον Πλατέλα χθες. Ήταν βασικό. Έπρεπε να διαχειριστεί και μια πολύ σημαντική απουσία, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος δείχνει ότι είναι βαρόμετρο. Ιδανικός για το χθεσινό μάτς ήταν. Σε κλειστές άμυνες και δεν είχε το Διαμαντόπουλο 100% έτοιμο πόλεμο. Καλύτερα που δεν έπαιξε. Τον προφύλαξε, γιατί είχε στο μυαλό του προφανώς ο προπονητής ότι έχει αυτή τη διάδα αγώνων και σου λέει: εκεί τον χρειάζομαι 100%, και γι' αυτό τον έβαλε. Δεν είχε μια ακόμη επιλογή ποιοτική όπως είναι ο Τζανακάκης, ο οποίος ήταν κατά πάσα πιθανότητα διαθέσιμος στο παιχνίδι της Κυριακής. Και είναι το ευχάριστο για τον Άρη ότι πάει, από ό,τι φαίνεται, σε αυτό το παιχνίδι. Άγχος δεν έχει. Το άγχος νομίζω ότι η δόξα καιρό. Το έχει. Μετά από χρόνια. Από καιρό. Η δόξα συνήθως πρέπει να το έχει. Το αντίθετο. Μετά την ήττα της στην Πάτρα. Και όχι δηλαδή, ο Άρης εκ προημίου, από το DNA του εξορισμού, είναι πάει να κερδίσει όπου και αν παίζει, δεν το συζητάμε. Αλλά για τη δόξα, ξέρετε ότι αυτό το μάτς, εάν το χάσει, θα μείνει και αυτή πάρα πολύ πίσω. Ο Άρης και χει να πάρει. Είναι αυτό που έγραψα σήμερα, μάτς εξάποντο, άμα να το κερδίσεις. Αλλά είναι μάτς έξι πόντων. Δράμα, κερδίζεις και στον Όφι και μετά λες, μπορώ να κάνω 4 γκέλες. Και πας πάρα πολύ πιο εύκολα το Γενάρη και λες σε κάποιους μεταγραφικούς στόχους, κοίτα να δεις, εγώ φίλε, κοίτα τη βαθμολογία, έχω 6 και 7 βαθμούς μπροστά και κατά πάσα πιθανότητα
Βλέπεις ότι από το Δεκέμβριο έχω εξασφαλίσει από πολύ μεγάλο ποσοστό την άνοδο. Έρχεσαι εδώ να υπογράψουμε τώρα να παίζεις 6 μηνάκια στη Σούπερ Λίγκα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό να ξέρετε. Θα παίξει ρόλο και γι' αυτό είναι σημαντικά αυτά τα παιχνίδια. Εγώ λέω ακόμη και να μην χάσει. Να φέρει σοπαλία στη δράμα. Εντάξει, αν κερδίσει θα είναι το ιδανικό. Αλλά ακόμη και αν δεν χάσει, και δείτε το και από άποψη εισπράξεων και προσέλευση κόσμου στο μάτι με τον Όφη. Αλλά αν κερδίσει, δεν το συζητάω, με τον Όφη θα γίνεται παζουρισμό στο γήπεδο και έτσι πρέπει. Αλλά ακόμη και με ισοπαλία που θα διατηρήσει τον Άρη ψηλά και το αίτητο και το ηθικό ακμιότατο, πάλι το γήπεδο θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Μα με τον Όφη κερδίζεις... που είναι και το πιο εμπορικό παιχνίδι με διαφορά. Μετά κερδίζει, άμα κερδίσει τον Όφη με το καλό, θα φύγει και από τον Όφη. Ανάλογα τι θα κάνει και στο Όφη Παναχαϊκή, δεν είναι εύκολο μάτς. Ναι, βέβαια, γιατί είναι. Και γίνεται και το Σάββατο, είναι το προηγούμενη μέρα, αλλά θα ξέρει ο Άρης το αποτέλεσμα. Ο Όφη, ο οποίος παίζει Σάββατο με την Παναχαϊκή, Τετάρτη παίζει με τον Πανιόνιο, Κύπελο. Δεν μπορεί να βάλει τα δεύτερα. Πότε βγήκαν τα μάτς Κύπελο, πότε ορίστηκαν. Σήμερα. Η Τετάρτη ή Πέμπτη είναι το μάτς, η Τρίτη. Ανάλογα. Αφού μπήκαν 20, δεν μπήκαν 20 του Δεκέμβρη. 13 νομίζω, όχι 20. 20 νομίζω. Σίγουρος. Ναι. Άρα οι 13 και 20. Τι λέει. Αφού σου είπα ότι... Άρα μετά το μάτς με τον Άρη. Αυτό που έλεγα την Παρασκευή, ότι η ΕΠΟ έγραψε στα παλιά των υποδημάτων της στη Football League και ενώ εκείνη την ημερομηνία είχε βάλει την εμβόλυμη αγωνιστική, ναι, για να παίξει δηλαδή την ένατη αγωνιστική του πρωτάθλημα, να πήγαινε ο Άρης να παίξει με τον Πανεγιάλιο στο Αίγιο, έβαλε κανονικά. Ας βάλουν τώρα τον Όφη να παίξουμε την Τετάρτη. Εκτός αν βάλουν τον Όφη και τα Τρίκαλα να μην παίξουν εκείνη την αγωνιστική και να γίνει κανονικά αγωνιστική, αν και δεν νομίζω τώρα. Τι είναι αυτό το καινούριο. Υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο την Πέμπτη στη Football League για αυτό το λόγο, για να αποφασιστεί μεταξύ άλλων τι θα γίνει με την εμβόλυμη αγωνιστική. Παίξουμε 17 τώρα και μετά τρέχουμε στο Αίγιο 20, δεν χρειάζεται. Να περάσει λίγο καιρό μετά τις δύο νίκες που θα κάνω με Δόξα Δράμας και Όφη, να είναι ήρεμοι παίκτες. Γιατί είμαι ιδανικός να κερδίσω Δόξα Δράμας και Όφη και να πάω να χάσω το Αίγιο μετά. Μπορώ να το κάνω, μπορώ να το καταφέρω αυτό. Οπότε άστο, να πάει μετά το όλο θέμα. Εμείς θα πάμε στο break των 6, είναι 6 και 5 ήδη, και θα επανέλθουμε για να μπούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε στο break και επιστρέφουμε για να μπούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε περάσει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 2-3 μόλις μείωσε ο Εργοτέλης. Γιατί βάζει αμυντικό. Με James Ταμόπουλο. Τώρα βάζει το Μαζουλουξίν. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς θέλει να κάνει. Ποιος βγαίνει. Και Όφη κάνει μια αλλαγή. Βέβαια του 9. Ο Γκουμπόε μπαίνει. Αυτό είναι ο Έλληνας με ναι. Ο Ελληνίδη τα μάνα. Αυτό το σημαντικό είναι ότι ο Εργοτέλης ξαναμπήκε στο μάτς, μειώνοντας σε 2-3 και είναι πάλι ρευστό το αποτέλεσμα. Όπως όλα τα παιχνίδια του Εργοτέλη, ένα γεμάτο παιχνίδι με πολύ σκορ, όπως αντιλαμβάνεστε. Ο ορισμός της ομάδας, όσα βάλουμε όσα φάμε. Πού είναι βέβαια, το center for και βάλει το Μασούλουξη. Έβαλε τον Γκάιπερς, δεν τους έπαθε τίποτα. Και τι έβαλε, στόπερ. Πραγματικά. Αν του κάνει καμία ερώτηση, θα αρχίσει ο εξάψαλμος. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526 είναι επικοινωνία με την εκπομπή. Ο Βρίζου Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος. Ευκαιρία έχασε ο Εργοτέλης. Σε ποιον τα λέει τώρα εκεί. Όχι, με αυτή την άμυνα θα έρθει το Βικελίδης. Γιατί, τι. Με αυτήν εδώ. Εντάξει, φίλε. Ας έρθει με αυτή την άμυνα. Μπαστελός ο Πλατέλας. Δεν έχω αγωνία πάντως να δω τις φάσεις, γιατί βλέπω τα γκολ μου έρχονται πιο νωρίς στο τέτοιο. Η ειδοποίηση που έχω το πρωτάθλημα. Απορώ πάντως αυτές οι εταιρείες οι ξένες που δείχνουν τα αποτελέσματα, ρε παιδί μου, πόσο γρήγορες είναι. Ναι. Πού το βλέπουν δηλαδή και το βάζουν το γκολ. Εδώ. Τι εδώ. Πώς το βλέπουν εδώ. Δεν έχουν άνθρωπος μέσα, ξέρω. Αυτό είναι, μόνο έτσι. Μόνο έτσι. Παντού έχουν άνθρωπο δηλαδή. Συνεργάζονται. Θα μας κάνει σχόλιο τώρα πώς είδες τον Άρη χθες. Ακούσαμε το. Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα των 6.30, γιατί έχουμε ένα προγραμματισμένο ραντεβού να μιλήσουμε και για τη γυναικεία ομάδα, η οποία κέρδισε το Μπάου και έκανε μια πολύ σημαντική νίκη. Να μάθεις λίγο τι εστί γυναικείο ποδόσφαιρο, γιατί σε έχει μαύρο μεσάνυχτα. Όχι ότι εγώ δεν άσπρα, αλλά. Σε ενημερώνω, Σαββόπουλε, ότι κάποτε πριν 20 χρόνια στο Time Channel, όταν πριν ο Πάουκ συγχωνευτεί με την Ολυμπιάδα, έχω μεταδώσει παιχνίδια γυναικείου ποδοσφαίρου.
ολόκληρα. Νιώθω ρίγη συγκίνησης. Ναι. Και μετά πήγε ο ΠΑΟΚ, πήρε το της Ολυμπιάδας στο Αφημί, ναι, ναι, και έφτιαξε ομάδα και έπαιξε κατευθείαν στην πρώτη κατηγορία. Χαρητήρα. Έτσι γίνονται αυτά. Μπράβο. Ενώ ο Άρης τσουκου 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 τσουκου. Και έφτασε ο Άρης τώρα, την πολυδιαφημισμένη ομάδα του ΠΑΟΚ, παίζει Champions League θεωρητικά, άσχετα μαζεύει 5-6-7 γκολ στο Champions League, ναι, να την κερδίζει. Νομίζω ότι είναι και η πρώτη φορά που την κέρδισε ο Άρης. Και να βρίσκεται πλέον στην κορυφή του πρωταθλήματος μαζί με την Καρδίτσα, αν δεν κάνω λάθος. Θα μας τα πει. Παίζει μάτς Καρδίτσα ΠΑΟΚ στις, ναι, επόμενες αγωνιστικές. Θα μας τα πει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μια ζωή, θα έλεγε κανείς, τον Άρη. Έχει διατελέσει και τερματοφύλακας και προπονητής τερματοφυλάκων και πάρα πολλά πράγματα στον Άρη. Ο Γιώργος Πατζιαράς, ο οποίος είναι εδώ και 2 χρόνια, νομίζω θα μας τα πει ο ίδιος, αφού τον καλησπερίσουμε στη γυναικεία ομάδα. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όταν κλείναμε το ραντεβού σου έλεγα ότι έπρεπε να πας στη γυναική ομάδα, εσύ που έχεις το DNA, για να μάθει να κερδίζει τον ΠΑΟΚ. Τη στιγμή είναι σε όποια ομάδα και πάνω να πάω, φτάνει να είναι ο Άρης. Ναι, όντως. Ακόμα και είναι Λεμεσού δηλαδή. Όχι. Λεμεσού είναι η Λάρνακα ο Άρης. Τι είναι. Άρης Λεμεσού, Λεμεσού είναι, αλλά εκεί έπαιξα στον Απόλλωνα Λεμεσού. Οπό, α, γι' αυτό τον απέρριψες. Έπαιξα στο Αποέλ, εκεί έπαιξα στον Απόλλωνα Λεμεσού. Ο Άρης Θεσσαλονίκης. Ναι. Εντάξει, τα περισσότερα χρόνια της καριέρας σου και σίγουρα, όταν ήσουν ποδοσφαιριστής, αλλά και μετά τα έχεις συνδυάσει με τον Άρη, είναι αλήθεια. Και δεν ξέρω, από πέρσι είσαι στη γυναικεία ομάδα ή κάνω λάθος. Ναι, έχω σχεδόν 2 χρόνια που είμαι στην ομάδα τη γυναικεία, με μια διακοπή 2-3 μηνών για δικούς μου λόγους. Mm-hmm. Νομίζω ότι γίνεται μια πολύ καλή δουλειά. Έχει τώρα 2-3 χρόνια που με τη βοήθεια του υπεύθυνου του προσφαιρικού τμήματος του κυρίου Μπουτσά, mm-hmm, βάλαμε τις βάσεις για να γίνει κάτι καλύτερο από τα άλλα χρόνια. Mm-hmm. Και αυτή νομίζω η επιτυχία χθες κόντρα στον ΠΑΟΚ, αυτό το 1-0 κόντρα σε μια ομάδα που είναι και πολύ διαφημισμένη και πολύ δάπανη, είναι η αλήθεια, είναι η επιβράβευση κατά κάποιο τρόπο της προσπάθειας και του πλάνου που ακολουθείτε τα τελευταία 2 χρόνια. Νομίζω ναι, γιατί ξεκινήσαμε ένα πλάνο, όπως το λες, από το καλοκαίρι. Έγινε ένα πρόγραμμα σωστής διαχείρισης των ποδοσφαιριστριών. Είναι και ο κύριος Σπυριδονίδης και ο κύριος Παπαδίνας και αυτοί 2-3 χρόνια συνέχεια στην ομάδα. Ξέρουν το υλικό, ξέρουν τι θέλει η ομάδα και ζητάνε από τον κύριο Βουτσά τις προσθήκες για να κάνει, ας πούμε, το επόμενο βήμα η ομάδα του Άρη. Mm-hmm. Έχει και ξένες παίκτρες η ομάδα, έτσι, ναι, δεν έχει μόνο... Έχουμε 3 Ιουγκοσλάβες, mm-hmm, η μία είναι ο 3ος χρόνος τώρα και οι άλλες 2 ήρθανε φέτος. Αυτές φαντάζομαι προσθέτουν ποιότητα στην ομάδα, ε? Φαίνεται η ποιότητα των ξένων ποδοσφαιριστών, αλλά και τα κορίτσια τα οποία πήραμε από τη Δράμα, ναι, και αυτά που είναι στην ομάδα, γίνεται ένα πολύ ωραίο σύνολο και γίνεται μια πολύ καλή οικογένεια, ωραία οικογένεια, χωρίς προβλήματα, ναι, και αυτά φαίνονται μέσα στο γήπεδο με τις εμφανίσεις και τα αποτελέσματα κάθε Κυριακή. Αυτό τώρα το 0-1 τι σημαίνει? Ο Άρης είναι αυτή τη στιγμή πρώτος, έτσι, δεν είναι μόνο στο βαθμολογικό πίνακα. Δεν ξέρω καν, επειδή ξέρετε, τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Πόσες αγωνιστικές έχει? Ναι, είμαστε στην 5η αγωνιστική, ισοβαθμοί με την Καρδίτσα. Την περασμένη Κυριακή, πριν 15 μέρες που υπήρχε το πρωτάθλημα, φέραμε ισοπαλία με την Καρδίτσα. Γι' αυτό είμαστε στην ίδια βαθμολογία. Εμείς όμως αυτό το παιχνίδι του ΠΑΟΚ το αφήσαμε ήδη από χτες πίσω, ναι, και προετοιμαζόμαστε για το επόμενο παιχνίδι με τον Όφη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πάντως ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια ήταν κυρίαρχος, έτσι, στο γυναικείο ποδόσφαιρο, με αρκετά πολλές και καλές μεταγραφές, με συμμετοχή στο Champions League το γυναικείο. Είναι σίγουρα σημαντική επιτυχία του Άρη. Σίγουρα ήταν η ομάδα η οποία κυριαρχούσε στις γυναίκες με τα περισσότερα πρωταθλήματα. Κάποτε όμως πρέπει να σπάσει αυτό και να βγει και μια νέα ομάδα, και γιατί να μην είναι αυτή ο Άρης. Mm-hmm. Πώς και υπάρχει αυτή η αλλαγή? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια, όπως είπατε, κυριαρχούσε ο συμπολίτης. Φέτος τι άλλαξε και υπάρχει πλέον αυτή η διαφορετική παρουσία του Άρη, πολύ καλύτερη παρουσία του Άρη? Εμείς, όπως σας είπα στην αρχή, κάναμε ένα προγραμματισμό από την αρχή της σεζόν. Έγινε μια πολύ καλή προετοιμασία. Φέραμε ποδοσφαιρίστριες στην ομάδα και με τις ήδη υπάρχοντες έγινε ένα πολύ καλό σύνολο. Μια πολύ καλή ομάδα, η οποία δουλεύει κάθε εβδομάδα
για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα, γιατί ο ΠΑΟΚ, αυτό είναι πρόβλημα του ΠΑΟΚ, το οποίο θα το αντιμετωπίσει ο ίδιος. Εμάς μας ενδιαφέρει το γιατί, και ευτυχώς ο Άρης γιατί έχει βελτιωθεί τόσο πολύ. Αυτό μας νοιάζει. Γιατί γίνεται πολύ καλή δουλειά στον Άρη, γι' αυτό βελτιώθηκε η ομάδα του Άρη και θα συνεχίσει να βελτιώνεται ακόμη περισσότερο. Mm-hmm. Φυσικά, κακά τα ψέματα, χωρίς την παρουσία, τη βοήθεια και τη συνεισφορά του κυρίου Βουτσά, νομίζω ότι δεν ξέρω καν αν θα υπήρχε αυτό το τμήμα. Έχεις δίκιο σε αυτό, γιατί είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος αφήνει τη δουλειά του και είναι κάθε μέρα στις προπονήσεις, δεν αφήνει πρόβλημα να δημιουργηθεί, δίνει τα πάντα και πιστεύω ότι είναι άξιος συγχαρητηριών. Και χωρίς κανένα όφελος οικονομικό, να το πούμε αυτό, γιατί ο άνθρωπος τι, μόνο βάζει. Δεν τι βάζει. Σίγουρα βάζει. Όχι μόνο ας πούμε στη γυναική ομάδα και πιστεύω βοηθάει και παντού. Ναι, στον Εραστέχνη Άρη γενικότερα έχει βοηθήσει τα τελευταία χρόνια και πρέπει να το σημειώνουμε για ανθρώπους που μάλιστα επιλέγουν να προβάλλουν τμήματα που δεν έχουν, να βοηθήσουν τμήματα που δεν έχουν προβολή. Και δεν κάνει προβολή του εαυτού του. Βλέπεις, ας πούμε, είναι ήπιον τόνων. Απλώς κάνει καλές επιλογές και στους προπονητές και ακούει τους προπονητές τι ποδοσφαιρίστρια να πάρει. Και νομίζω ότι αυτό όλο το μείγμα φαίνεται μέσα στο γήπεδο κάθε Κυριακή. Και αν τον δούμε κιόλας, δεν τον γνωρίσουμε και τον άνθρωπο. Ναι. Να αποφεύγει ούτε φωτογραφίες, ούτε μόστρα, ούτε τίποτα. Και μπράβο. Να έρχεσαι στο γήπεδο κάθε Κυριακή, το βλέπετε. Πού παίζετε όμως, πείτε λίγο για τον κόσμο που θέλει να έρθει. Έχουμε έδρα την Τριανδρία και το Χαριλάου. Ναι. Όποτε τύχει, παίζουμε την Τριανδρία. Ας αρχίσει το πρόγραμμα Τετάρτη και νομίζω θα είμαστε στην Τριανδρία με τον Όφη. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Έτυχε χτες την Κυριακή, δεν είχαμε κόσμο του Άρη τόσο πολύ, γιατί έπαιζε και η πρώτη ομάδα του Άρη στο Χαριλάου. Ναι, σωστά. Και γι' αυτό. Είχαμε μερικούς φιλάθλους οι οποίοι συμπαραστάθηκαν στην ομάδα. Mm-hmm. Γιώργος, παρακολουθήσει παιχνίδια και της ποδοσφαιρικής ομάδας της πρώτης, Βεβαίως. Και νομίζω ότι φέτος έγινε μια σωστή προετοιμασία, ένα σωστός προγραμματισμός. Ήρθανε ποδοσφαιριστές που είναι για αυτήν την κατηγορία. Νομίζω με την έλευση του κυρίου Μυροφορίδη, ο οποίος ξέρει την κατηγορία, έγιναν σωστές επιλογές μαζί με τον κύριο Σπανό και νομίζω ότι αυτό ανταποκρίνεται μέσα στο γήπεδο κάθε Κυριακή. Mm-hmm. Είσαι δηλαδή και εσύ αισιόδοξο ότι η ομάδα είναι στο σωστό δρόμο και ότι φέτος φαίνεται τουλάχιστον από το ξεκίνημα ότι έχει όλες τα φόντα πλέον να επιστρέψει στη φυσική της θέση. Έτσι είναι. Δεν είναι όπως πέρσι που με την ψυχή στο στόμα προσπαθούσαμε να πάρουμε τις νίκες ή να πάρουμε εκτός έδρας καμιά ισοπαλία. Και χάναμε σε μερικά παιχνίδια. Βλέπετε τώρα και εκτός και εντός. Η ομάδα φαίνεται ότι είναι ο Άρης και βλέπετε ότι και ο κόσμος γύρισε και συμπαραστέκεται σε αυτή την ομάδα. Και νομίζω και εύχομαι ότι θα είναι η τελευταία χρονιά στη Β' Εθνική, γιατί η ομάδα ανήκει στην Α' Εθνική. Ναι, το ευχόμαστε πραγματικά όλοι, όπως ευχόμαστε να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Δεν ξέρω, αρχίζετε να μιλάτε σιγά σιγά στο τμήμα εκεί στο Γενικό Ποδόσφαιρο για τίτλο, για πρωτάθλημα ή βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα. Τώρα μιλάμε για το επόμενο παιχνίδι. Αυτό βήμα-βήμα. Να μην τρέχουμε γρήγορα, σταθερά τα βήματά μας, για να είμαστε πάντα στην κορυφή. Ναι. Και μια τελευταία ερώτηση αυτονόητη. Πώς είναι να προπονείς γυναίκες, γιατί εσύ είσαι συνηθισμένος χρόνια να προπονείς άντρες. Ειλικρινά δεν είναι καμιά διαφορά. Όπως προπονούσα και τον Κατεριανάκη και τον Δέλιο, προπονώ και τις θερματοφύλακες που υπάρχουν τώρα στην ομάδα. Απλώς είναι πιο λίγη ένταση από το αντρικό. Ναι. Κάνουμε 3-4 προπονήσεις τη βδομάδα. Mm-hmm. Είναι επαγγελματική ομάδα, επαγγελματικό πρόγραμμα, επαγγελματικές ασκήσεις όπως στις πρώτες ομάδες της Α' Εθνικής. Στην Εθνική έχει ο Άρης παίχτριες? Στην Εθνική έχει, ναι, έχει. Έχει νομίζω μία ή δύο. Νομίζω η σκόρερ η θεσινή... Η σκόρερ είναι η κόρη του κυρίου Σπυριδονίδη, που προπονητή. Ναι. Σωστά, πρέπει να είναι. Νομίζω σιγά σιγά πρέπει με την εμφάνιση των ποδοσφαιριστηριών τώρα στα παιχνίδια να δουν και οι προπονητές της εθνικής ομάδος και λίγο τον Άρη. Πώς αισθάνεσαι, Γιώργο, που ο Φάνης Κατεριανάκης, ένα από τα δικά σου παιδιά που προπονούσες χρόνια, είναι στην εθνική ομάδα και ο Αλέξιο Δέλιος, ένα άλλο παιδί που προπονούσες σιγά σιγά και αυτός μπαίνει στο κουρμπέτι που λέμε της εκπαίδευσης τερματοφυλάκων και είναι στη δεύτερη ομάδα? Ειλικρινά χαίρομαι, γιατί τα παιδιά που περάσαν από τα χέρια μου ακολουθήσαν τα χνάρια μου. Ναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ από το Φάνη, γιατί όποτε βρίσκει την ευκαιρία
Θα έρθει στο γήπεδο και στις προπονήσεις που κάνω στα κορίτσια για να με δει, για να μιλήσουμε γενικά και να μου ζητήσει την βοήθειά μου. Μάλιστα, αυτό είναι σημαντικό να αναγνωρίζει και πόσο τον βοήθησες και φυσικά... Είναι και πολύ καλό παιδί, είναι πολύ καλό παιδί. Ναι. Και πολύ ευαίσθητο παιδί. Ο Φάνης το ξέρουμε όλοι, πραγματικά. Ναι, ναι, ναι. Και είναι και ο εκπρόσωπος στην εθνική ομάδα του Άρη. Είναι και αντιπροσωπεύει και τον Άρη, έτσι, κακά τα ψέματα. Έτσι είναι. Γενικά πάντως, coach, εκτός από σένα, ο Άρης βγάζει τερματοφύλακες και ο Σοκράτης ο Διούδης, ο τελευταίος. Βεβαίως. Που ήταν στην ομάδα. Γενικότερα η ομάδα έχει βγάλει αρκετά παιδιά που διέπρεψαν στη συγκεκριμένη θέση. Από τον καιρό που ήρθα εγώ στον Άρη γενικά δεν είχαμε πρόβλημα στο θέση του τερματοφύλακα και πιο μπροστά από μένα που ήταν ο Χριστίδης και κάποιοι άλλοι που εντάξει μεγαλώσαν τώρα, αλλά είχαμε ας πούμε τον Κουιντάρ, να μην το ξεχάσουμε, τον Παπαφλωράτο, βγάζαμε ας πούμε πολύ καλούς τερματοφύλακες. Γάτος, γάτος, ο Παπαφλωράτος. Έτσι δεν φωνάζαν τότε. Έτσι φωνάζανε. Ο μπαμπάς μου το φωνάζε, εντάξει. Δεν πειράζει. Δεν είχαμε πρόβλημα στο νούμερο ένα. Έτσι, έτσι. Και ο Κατσιαώνης, Καρκαμάνης. Παπαδόπουλος, Βοήκογλου. Έτσι. Όλα αυτά τα παιδιά, γερά να είναι όπου και να βρίσκονται, νομίζω ότι πρόσφερα στην ομάδα. Τώρα ποια είναι η τερματοφύλακας, πώς λέγεται, η βασική. Έχουμε την Εύη και τη Χριστίνα, είναι πολύ καλά κορίτσια και οι δύο είναι εισάξιες και έχουμε και μια τρίτη τερματοφύλακα που έρχεται από τις μικρές για να προπονείται μαζί μας και αυτή λέγεται Χριστίνα. Υπάρχει συναγωνισμός και ανά πάση στιγμή όποια και να παίξει νομίζω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα στην ομάδα. Μάλιστα. Τώρα η βασική μας είναι η Εύη. Μάλιστα. Εύχομαι να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις που είναι μέχρι τώρα. Και ο κόσμος που μας ακούει να ξέρει ότι το επόμενο παιχνίδι με τον Όφη που θα γίνει την Κυριακή, πιθανότητα όπως μας λες θα είναι στο γήπεδο της Τριανδρίας. Μάλιστα. Και θα χαρούμε να το δούμε τον κόσμο να μας βοηθήσει. Βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία, Γιώργο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σου. Ο Εργοτέλης έχασε απίστευτη ευκαιρία για να κάνει το 3-3. Και έφαγε το 2-4. Το Όφι έβαλε ένα γκολ. Μιλάμε τελείως αστείο. Όλα τα γκολ που έχει βάλει νομίζω φέτος στο μάτς αυτό είναι τυχερά. Το 2-4 ο Όγκμπουε κάνει το 2-4. Τελειώνει εδώ το μάτς. Ναι. Εκπληκτική φάση λέει ένα λεπτό πριν για τον Εργοτέλη. Μόνος του με τον τερματοφύλακα. Και στο καπάκι ο γκολκίπερ του Εργοτέλη τι ακριβώς κάνει, δεν μπορώ να καταλάβω. Είδες τι κάνει. Είδες. Τσακ, παίρνει την μπάλα. Η μπάλα πάει από τη μία, ο παίκτης από την άλλη και την αφήνει ο τερματοφύλακας. Τέλος πάντων. 2-4. Ο Όφη. Εντάξει, ο οποίος δεν είναι καλός στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι κακός για την ακρίβεια. Έτσι όπως τον παρακολουθούμε. Αλλά το γκολ πάντως είναι το αποτέλεσμα από παίρνει. Τα bloopers που λέμε. Και παίρνει τους τρεις βαθμούς. Τελευταίο διάλειμμα θα πάμε τώρα και θα επιστρέψουμε σε λίγο για να συνεχίσουμε μια τελευταία κουβέντα που θα κάνουμε και για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ που έχει και μάτς με την Οστάνδη αύριο. Ακόμα προσοχή της τοποθετήσου για τον μπάσκετ. Τι είσαι? Είπες, θα κάνεις σχόλιο για τον μπάσκετ. Δεν είπα για τον μπάσκετ, το ποδόσφαιρο είπα. Το μπάσκετ τι να πούμε, φίλε. Ένα, έβαζες πόντο με αίτηση και χαρτόσημο. Ναι. Τι να γίνει. Και πανηγύριζαν οι φίλοι του Προμηθέα, όταν σκόραρες μετά από εκείνο το αρνητικό σερί, πόσα λεπτά ήταν που δεν είχες βάλει πόντο. 11 πόντους όλο το ημίχρονο βάλαμε. Δηλαδή τώρα αυτό το πράγμα, έφερε ξεφτελιστικό για την ιστορία του Άρη τώρα αυτό το πράγμα. Από πού και να το πιάσεις. Να σε χλεβάζει ο Προμηθέας πατρών, μόνο το συμπάθειο για την προσπάθεια που κάνουν. Και πολύ καλή ομάδα. Ναι, και πολύ καλή ομάδα και τη χρηματοδοτούν και είναι μια ομάδα που έχει μια υγεία και ούτε, μπράβο τους. Το θέμα είναι τι κάνει ο Άρης. Ναι, είναι δυνατό δηλαδή τώρα να... Καταρχήν πώς υπάρχει ακόμα ο Πέτγουι στην ομάδα. Και δεν λέω μόνο για το επεισόδιο. Προφανώς υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν και να λυθούν για να λυθεί και το συμβόλαιό του. Άμα πρέπει μετά από αυτά τα πράγματα να διευκρινιστούν και να κάνουν και όχι μου βρήσε τη μάνα και όχι νευρίασα και όχι έκανα κτλ. Τι ψάχνουμε να βρούμε. Ενώ τα διαδικαστικά προφανώς εννοώ. Δηλαδή όταν βλέπουν τώρα, βλέπει ο Μπέλ και ο Μπένσον ότι ένα παίκτη πλακώνεται με τον κόσμο την ώρα του αγώνα, όχι μετά, την ώρα του μάτς. Πώς θα αντιδράσουν αυτή στην επόμενη θέση. Και δεν φεύγει αυτός ο παίκτης την ίδια στιγμή από την ομάδα. Είτε έχει δίκιο, ξαναλέω, είτε άδικο. Αλλά και δίκιο να έχεις όταν να σε βρεις δηλαδή κάποιος τη μάνα σου από το δικαιρία, δεν απαντάς.
Δεν απαντάς. Άμα ήταν το 90% των παιχτών, θα πρέπει να ανεβαίνουν στην κερκίδα, δέρουν αυτούς που τους βρίσκουν. Ναι. Γίνεται δυνατόν να γυρίσει να απαντήσει στο φιλάθλο. Ο οποίο μπορεί να ήταν, δεν ξέρω εγώ σε τι κατάσταση εκείνη την ώρα και σε τι κατάσταση να είναι. Να έχει και το νοητικό υπόβαθρο για να καταλάβει ότι όταν βλέπει αυτό το εκτρό θέαμα από την ομάδα του, είναι δικαιολογημένο να είναι τα νεύρα του πάνω από το κεφάλι και να πει και μια κουβέντα παραπάνω. Δεν λέμε ότι πρέπει να βρίζουμε μάνες και τέτοια. Αν έγινε κάτι τέτοιο, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ναι, αλλά υποστηρίζει ο Πέτρο. Ναι, απλά πρέπει να αντιλαμβανόμαστε και την ψυχολογία του κόσμου. Όταν βλέπει να προκαλεί τέτοια θλίψη με την εμφάνισή του ο Άρης, εντάξει, πρέπει να σέβεσαι λίγο τον κόσμο. Το καταλαβαίνεις ότι είναι τρελαμένος. Τι θα κάνει, δηλαδή, θα σε χειροκροτήσει, θα χτυπήσει φιλικά στην πλάτη και σου πει: δεν πειράζει, βάλαμε μόνο 40 πόντους. Τη χάσαμε 70-40 από τον Προμηθέα και δεν έγινε και τίποτα. Δεν είναι, ότι να χάσει μπορεί. Ότι να χάσει τα σούτ επίσης μπορεί. Το ότι η ομάδα είχε αυτό το χάλι, δεν μπορούσε να αλλάξουν μια πάσα. Δεν γίνεται ρε Πέτγουεϊ να μην μπορεί να επαναφέρει την μπάλα ή να κερδίσει το rebound. Και να μην μπορείς να περάσεις πάνω από τον παίχτη εδώ, την μπάλα. Εδώ μιλάμε τώρα, δεν είναι μόνο αυτός. Εντάξει, επικεντρωθήκαμε σε αυτό γιατί έγινε και το επεισόδιο. Αλλά υπάρχουν. Σε αυτόν γιατί έχει πει ότι θέλει να σταματήσει το μπάσκετ, ναι, υπάρχουν, και να υπάρχουν φάσεις, οποίες αδυνατείς να πιστέψεις ότι χάνονται τέτοια. Θες μου, τα βασικά πράγματα στο μπάσκετ. Τι είπες, Βασίλη? Βγάζουμε ακροατές. Αν θέλει να βγει ο άνθρωπος, ας βγει τώρα, άμα πήρε. Εμείς δεν ανοίξαμε γραμμές, αλλά αφού θέλει. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη. Καταρχάς να πω ότι μετά από πολύ καιρό βρήκα ταξί και έπιασα δουλειά σήμερα. Μπράβο, Γιάννη. Α, είσαι λοιπόν, που είχε ζητήσει... Καλή αρχή, καλή αρχή. Ναι. Μπράβο, ωραία. Μπράβο. Καλά. Λοιπόν, το φταίξιμο όλο το ρίχνω στο team, το προπονητικό. Από τη στιγμή που παίρνεις διαφορά και έχεις ψυχολογία και φαίνεται εδώ και πολύ καιρό ότι η ομάδα πάσχει από ψυχολογία και παίρνεις διαφορά, πρέπει να μείνεις μέσα στο παιχνίδι με τη διαφορά, όχι να μειώσεις τη διαφορά και να πας στο μείον μετά. Εκεί έπαιξε ρόλο η διαιτησία στο πρώτο ημίχρονο. Κοίταξε να δεις, η διαιτησία παίζει ρόλο σε όλα τα παιχνίδια. Όταν σε βλέπει ότι είσαι πτώμα, σε πατάει παραπάνω. Σωστό. Αλλά όταν παίρνεις μια διαφορά 8, 10, 9 πόντους, 7 πόντους... Και καλά, μετά, στο μπάσκετ ρε Γιάννη αυτή η διαφορά δεν είναι τίποτα. Εντάξει. Δεν είναι τίποτα, αλλά όταν παίρνεις τη διαφορά, την κρατάς τη διαφορά, γιατί προσπαθείς τουλάχιστον να κρατήσεις τους παίκτες μέσα για να κρατήσεις τη διαφορά, γιατί είναι η ψυχολογία. Ξέρουμε ότι στο τρίτο δεκάλεπτο θα είμαστε με 0 πόντους. Λέει up δεν βάζαν. Τι να κρατήσεις. Λέει up δεν βάλαν. Είναι ψυχολογία. Τρέμουν τα χέρια τους. Γιατί τι έχουν. Και ειδικά το τρίτο δεκάλεπτο. Αυτό είναι. Δηλαδή... Μα γιατί τρέμουν τα χέρια τους με τον Προμηθέα. Δεν κατάλαβα. Με τον Προμηθέα στην Πάτρα γιατί τρέμουν. Δεν είναι με τον Προμηθέα. Με όλες τις ομάδες. Γιατί δεν κέρδισαν την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ δεν τους κέρδισαν. Δεν κέρδισαν την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Γιατί να τρέμουν τα χέρια τους. Μην κοιτάς μέσα στην έδρα σου. Άλλες. Ωραία, στο Λαύριο δεν κέρδισαν. Εκτός έδρας. Στο Λαύριο ήταν μια περίπτωση. Όπως ήταν και με τον Μπαβλέντη στα Τρέκαλα, ήταν μια περίπτωση να. Ναι, αλλά δες το όμως που στο Λαύριο χάσαν όλοι οι άλλοι και οι ΑΕΚ. Σε όλα τα παιχνίδια στο τρίτο δεκάλεπτο είναι 0. Ναι. Δηλαδή, τι γίνεται στο ημίχρονο, στα αποδυτήρια. Και μπαίνουν μέσα χωρίς ψυχολογία. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο προπονητής πρέπει να είναι και ψυχολόγος. Δεν ξέρω αν θυμάστε τον Αρκέτα του σκορεμένο. Βέβαια, πώς δεν θυμόμαστε. Λοιπόν, πρέπει να παίζει μεγάλο ρόλο και αυτό το πράγμα. Πρέπει να βρουν μια λύση και σε αυτό. Πολλές λύσεις πρέπει να βρουν σε πολλά πράγματα. Κοίταξε, εντάξει, είμαστε, αλλά σε τέτοιο χάλι που είμαστε σήμερα, χωρίς επενδυτές, χωρίς λεφτά, χωρίς, το ξέρω, ενός κακού μία έπονται. Αλλά έχεις προπονητή τα δράκο και λες ότι έχω προπονητή να. Πρέπει να παίζει ρόλο πολύ μεγάλο η ψυχολογία, το είπα και το ξαναλέω. Μάλιστα. Πρέπει να βρουν μια λύση σε αυτό το πράγμα. Σε τέτοια χάλια που είμαστε φέτος, δεν ήμασταν και άλλες χρονιές που ήμασταν πολύ
πολύ χειρότερα ακόμη. Με πολλές χρονιές με απλήρωτους παίχτες. Αυτά ήθελα να πω. Να είσαι καλά, Γιάννη. Έβγαλα την πίκρα μου. Θέλω να την βγάλουν πολύ. Να είσαι καλά, Γιάννη. Γεια σας. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια χαρά. Εντάξει. Υπάρχει πάντως. Ο κόσμος θέλει να εκτονωθεί. Έχει σκάσει με αυτά που βλέπει. Δεν είναι ότι χάνεις. Έτσι. Είναι ο τρόπος. Επόμενος φίλος. Ανοίξαμε γραμμές. Βγήκε μόνος ο κόσμος σήμερα. Ωραία. Δεν πειράζει. Έχει νταλγκά. Δικιά του είναι η κουβή. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Μετά το παιχνίδι το Σαββατιάτικο ήμουν πραγματικά εκτός εαυτό. Κάποιες φορές και σε κάποια ραδιόφωνα που πήρα, στο ραδιόφωνο του Άρη ας πούμε, ξέφυγα. Ναι. Ξέφυγα και πολύ. Ελπίζω καμία τηλεόραση με την πλήρωση. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν χρειάζεται προπονητής, δεν χρειάζεται διοίκηση για να κερδίσεις αυτές τις ομάδες. Τις προηγούμενες χρονιές που ήταν παρόμοια η κατάσταση και πολύ δύσκολη, οι παίκτες τουλάχιστον βγάζαν έναν εγωισμό. Βγάζαν κάτι, δεν ξέρω αν ακούγομαι. Μια χαρά ακούγεσαι. Λοιπόν, βγάζαν εγωισμό. Τώρα, σήμερα, από την αρχή της χρονιάς, δεν βγάζουν ούτε εγωισμό. Κάθονται σαν τους χάνους. Και από την αρχή της χρονιάς, από το καλοκαίρι, με δικαιώνουν στο ότι μερικοί πρέπει να αλλάξουν επάγγελμα. Μερικοί πραγματικά πρέπει να αλλάξουν επάγγελμα. Έχω πει επανειλημμένα από το καλοκαίρι και στο Χρήστο τον Γκάλι που έβγαινα και έλεγα χαρακτηριστικά για παίκτες ότι δεν μπορούν αυτοί οι παίκτες να παίρνουν χρήματα και πολλά χρήματα από το μπάσκετ. Τη στιγμή είναι σαν να πηγαίνω εγώ να διεκδικώ μισθό πιλότου και να μην έχω μπει στο αεροπλάνο. Μερικοί είναι τελείως άσχετοι. Δεν ξέρουν τι δύναμη να βάλουν για να φτάσουν την μπάλα στο καλάθι. Και δυστυχώς και σε αυτό δεν θα πρέπει να τους χαϊδεύει και ο Γιαννάκης. Και το απλήρωτος που ακούω εγώ, κανείς από αυτούς που παίξαν το Σάββατο, μέχρι το τέλος της χρονιάς, δεν θα πρέπει να πάρει ούτε μισό ευρώ. Γιατί είναι χαραμοφάιδες. Ούτε μισό ευρώ δεν θα πρέπει να πάρει κανείς. Μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αν είναι δυνατόν. Βλέπουμε δηλαδή, έχουμε δηλαδή βγει έξω, ακούγαμε τη μετάβαση του αγώνα και νομίζαμε ότι δεν έπαιζε ο Άρης, ότι έπαιζε μια ομάδα με παιδιά που είναι 10 χρονών. Τσαϊρέλιδες, μαϊρέλιδες, πού είναι αυτοί ρε. 2 μέτρα, 2-10 ρε Τσαϊρέλι, 2-10 είσαι ρε Τσαϊρέλι, να πάρεις την μπάλα και να τη σκέψεις ρε Τσαϊρέλι. Μην το πάμε σε ένα παίχτη τώρα, Γιατί άντε βγάλω τον Τζαϊρέλ, τι κάνανε όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί οι υπόλοιποι, καταρχήν εχθές έπρεπε να τελειώσουν όλους τους ξένους. Αυτοί είναι από το Δευροπόταμο, όλοι βαμμένοι, δεν είναι Αμερικάνοι αυτοί. Όλοι, εχθές έπρεπε να τελειώσουν. Ξέφυγες προχθές που ήταν τα νεύρα πάνω από το κεφάλι, ξεφεύγεις και τώρα. Ήρεμα. Όχι, δεν ξεφεύγω τώρα. Και πώς δεν ξεφεύγεις. Πιο μπροστά ξέφυγα πιο πολύ. Α, κατά τι έλεγες πιο μπροστά. 40 χρόνια μπάσκετ μερικοί. Έχουν φάει με το κουτάλι τα γήπεδα και να μην μπορούν να βάλουν την μπάλα στο καλάθι, να σουτέρουν μόνοι τους, ψυχολογικά λέει είναι. Τι ψυχολογικά, άμα είναι ψυχολογικά, πάω στο Δαφνί. Προκειμένου να πάω εγώ στο Δαφνί, να πάνε αυτοί στο Δαφνί. Και τώρα, τι κάνουμε τώρα. Οι διαπιστώσεις που έκανες είναι πικρές διαπιστώσεις για το υλικό που έχει η ομάδα. Τι κάνουμε. Ο Θεός να κατέβει κάτω δεν μπορεί να σώσει αυτό το πράγμα. Άρα, που είδαμε το Σάββατο. Άρα τι κάνουμε. Γιατί ωραία, είναι τα διαπιστώνουμε. Σημειώνουμε όλη την τραγική εμφάνιση, την κακή απόδοση, τη μετριότητα στο υλικό της ομάδος. Τι κάνουμε. Ωραία, όλοι το διαπιστώσαμε. Τι κάνουμε. Να διώξει κάποιους παίκτες εκεί που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Οι Αμερικανοί όλοι πρέπει πώς θα διώξει τους παίκτες όταν δεν έχει λεφτά να πληρώσει ούτε τους τωρινούς ούτε τους επόμενους. Πώς θα γίνει δηλαδή, θα βλέπουμε εκεί πέρα το Μόρατ, θα βλέπουμε τον άλλον. Πρόσεξε πάλι, πάλι διαπιστώσεις κάνεις. Και σου ξαναλέω, σωστές είναι οι επισημάνσεις σου για την τραγική εικόνα της ομάδας, είναι σωστές. Τι κάνουμε όμως. Γιατί okay, είναι ένα κομμάτι είναι να διαπιστώνουμε τα προβλήματα. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι να αποδοκιμάζουμε, έτσι, και να σημειώνουμε ότι κάποιοι πρέπει να φύγουν και δεν αξίζουν να φοράνε τη φανέλα του Άρη. Και έχεις δίκιο. Τι κάνουμε επί της ουσίας όμως. Αυτή τη στιγμή τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Αυτή τη στιγμή τι μπορούμε να κάνουμε.
να συμμαζευτεί ό,τι μπορεί να συμμαζευτεί, αλλά όχι ο κύριος Γιαννάκης, όχι ο κύριος Γιαννάκης να τους χαϊδεύει και μετά από κάθε συνέντευξη τύπου δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή τον άκουσα μετά τη συνέντευξη τύπου, λες και ήταν. Καλά, δεν είπε δεν τρέχει τίποτα και ο Γιαννάκης ήταν μισή ώρα και έριχνε πινελίκια μετά το τέλος. Είναι άλλο τι γίνεται δημόσια και άλλο τι γίνεται στα αποδυτήρια. Έχει διαφορά. Καλή είναι η προσθήκη του Μποχωρίδη, που τον πιστεύω πάρα πολύ σαν παίκτη. Καλή είναι η προσθήκη του Μποχωρίδη. Mm-hmm. Και ελπίζω ότι με την προσθήκη αυτού του Μποχωρίδη να μην δω ξανά σε αποστολή αυτός που είναι ο αρχηγός της ομάδος. Δεν θέλω να τον ξαναδώ, με χαλάει αυτός ο άνθρωπος. Τον αρχηγό, αυτόν που είναι αρχηγός αυτή τη στιγμή στο Άθη του Άρη, μετά την προσθήκη του Μποχωρίδη, κύριε Γιαννάκη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην τον ξαναδώ σε αποστολή, δεν μπορώ. Δηλαδή θα αλλάξω την τηλεόραση, δηλαδή ούτε στο γήπεδο, θα φύγω από το γήπεδο να το δω ξανά να μπαίνει αυτός μέσα σε αποστολή ή θα κλείσω την τηλεόραση αν το δω να κάθεται και στον πάγκο, με χαλάει. Δεν μπορώ να τον βλέπω. Μάλιστα. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Έχουμε και άλλη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Σαββόπουλε, κύριε Τσαλτίδη. Αυτό που περάσαμε το Σάββατο το βράδυ σαν κόσμος, αυτοί που αγαπάνε το τμήμα μπάσκετ, δεν μας αξίζει πρώτον, και δεν μας αξίζει όχι μόνο σαν ομάδα, σαν κόσμος, γιατί είμαστε ο μοναδικός στο συγκεκριμένο άθλημα που δίνουμε αξία το ίδιο το άθλημα σε χρονιές που η ομάδα μας δεν έχει κανέναν στόχο. Και δεν μιλάω για τα τελευταία 2 χρόνια του κυρίου Λάσκαρη. Μιλάω και το 9 και το 10 και το 11 και το 12. Για αυτά τα χρόνια που έχουμε νούμερα σε εισιτήρια και σε παρουσία στο γήπεδο πρώτη στην κανονική περίοδο. Γι' αυτό δεν μας αξίζει αυτό που ζήσαμε το Σάββατο. Θα πρέπει να τους το πούν τους συγκεκριμένους αθλητές. Χαμπαριάσανε. Οι οποίοι, ορίστε. Χαμπαριάσανε άμα τους το πούνε. Ωραία. Να πάμε στο παρακάτω λοιπόν, που ρώτησες τον προηγούμενο. Πόσες δραχμές παίρνεις εσύ, Λεβέντη μου, πώς σε λένε Αμερικανοί. 100, μπράβο. Μέχρι τώρα τις προσφέρεις τις 100 δραχμές που παίρνεις. Τι θα απαντήσει, ότι όχι. Τις προσφέρει. Όχι. Όχι. Και... Περίμενε. Εγώ σου ζητάω να αποχωρήσεις. Mm. Θα σου πληρώσω μέχρι σήμερα που δούλεψες και σε παρακαλώ αποχώρησε. Ωραία τα λες, αλλά ούτε το μέχρι σήμερα. Ούτε μην το μέχρι σήμερα. Ωραία τα λέω. Πώς θα γίνει, όταν συμφωνούμε και μου λες ότι δεν σου πρόσφερε τις 10 δραχμές που μου έδωσες. Ναι. Αποχώρησε. Ναι. Ώστε τις επόμενες τις 5 δραχμές δούλεψε για τις 5, πάρε τις 5, τις άλλες 5, mm. Α, κοιτάξω να βρω έναν άλλο, να του δώσω τις 5. Θανάση μου, άκου λίγο, γιατί το κάνετε πάρα πολύ. Άκουσε με λίγο, γιατί το κάνετε πάρα πολύ αυτό. Προσπαθείτε να εξηγήσετε με το ότι φαίνεται λογικό σε εσάς και ταυτόχρονα καλό για την ομάδα, όταν τις σχέσεις αθλητών με μια ανώνυμη εταιρεία, καλαδοσφαιρική ή ποδοσφαιρική, διέπουν κάποιοι κανόνες. Και θα σου φέρω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Ο κύριος Σταυλαρίδης, ο κύριος Τάτος, ο κύριος Καράμπελας επιτέλεσαν το στόχο τους όσον αφορά την άνοδο της ομάδας στην Α' Εθνική? Όχι. Φυσικά και αποδεδειγμένα αυτοί οι παίχτες είχαν την καλύτερη δυνατή απόδοση? Όχι. Φυσικά και όχι. Όχι. Όχι μόνο πληρώθηκαν τα περσινά τους χρήματα, αλλά κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι, αξίωσαν και πήραν και τα φετινά. Και εσύ μου λες, θα πας στον Αμερικανό και θα του πεις, κοίταξε να δεις, δεν παίζει καλά, σε παίρνεις 10, δώσε, πάρε τα 5, τα άλλα 5 χάρισέ τα. Δεν θα το κάνει, θα σου πει και τα 10. Όχι, με συγχωρείς, τον είπα, δεν παίζει καλά. Σε παρακαλώ, μπορείς να αποχωρήσεις αφού δεν παίζει καλά. Όχι, δεν μπορώ να αποχωρήσω, θέλω όλο το συμβόλαιο. Θα παίξεις καλά και το επόμενο διάστημα. Θα προσπαθώ. Δίνω τον καλύτερο με αυτό. Αν και στο επόμενο χρονικό διάστημα δεν είναι καλός, τι φταίει? Θα πει, εγώ παίζω. Έχω συμβόλαιο. 100 υπέγραψα, 100 θέλω. Α, μάλιστα. Έτσι πάει. Δεν θα σου πω τηλεφωνικά πώς καλά, καλά. Κάποια. Άσε, δεν γίνονται. Με συγχωρείς πάρα. Δεν γίνεται. Είδα και το Marble. Είδα το Marble. Αλλά πρόσεξε να δεις. 160. Πρόσεξε να δεις. Θεωρητικά
Πετούσε ένα στον Καβαδά, στον Καβαδά δεν τα έδωσες. Θεωρητικά, συγγνώμη, θεωρητικά. Πετούσε ένας μια καρέκλα το Σάββατο και έβρισκε ένα κεφάλι. Ναι. Από αυτονών. Ο Άρης θα την πλήρωνε πάλι. Προσφυγή για μείωση ποιος προσωπικότητας. Είναι ο ειδικός αυτούργος της ενέργειας. Προσφυγή για μείωση προσωπικότητας, ναι, και όλα τα λεφτά. Ρωτάω άλλο πράγμα. Εγώ ξέρω ποιος θα την πληρώσει. Αλλάξανε τα δεδομένα, Θανάση. Δεν είναι 1980. Ναι, άκουσε να δεις. Με συγχωρείς, όλες οι ομάδες με προβλήματα είναι δέσμιες. Εγώ κατάλαβα, αλλά οι ομάδες είναι δέσμιες των μάνατζερ της FIFA, της FIFA, της UEFA και όλων αυτών που τα τελευταία 40 χρόνια λειτουργήσαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είσαι δεμένος χειροπόδαρα. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Υπέγραψες 30, 30 του δώσεις. Τελειώσαμε. Ούτε μαγκές, ούτε παλιά κάποτε ένας παράγοντας, δεν θα σου πω όνομα, σε ένα ποδοσφαιριστή που πέρασε και από τον Άρη. Ποδοσφαιριστή που πέρασε και από τον Άρη, γι' αυτό το ξέρω ως περιστατικό. Πήγε να πάρει δύο επιταγές και του βάλε τις δύο επιταγές. Το χρωστούσε 7 εκατομμύρια δραχμές. Οι επιταγές ήταν 4 εκατομμύρια δραχμές. Μιλάμε τώρα πριν 20 χρόνια, έτσι. Και του δίνει 4 και του λέει: μα πρόεδρε, 7 έχω να παίρνω. 4 του λέει και 3 βγάζει ένα περίστροφο. Το αφήνει πάνω και 3, 7. Τότε περνούσαν αυτά. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Πάει, σου πατάει μια καταγγελία για μείωση προσωπικότητας και αντεβρέστονα. Δεν υπάρχουν. Μην λέτε αυτό που λέμε στο καφενείο. Εγώ σου είπα κάτι άλλο, με συγχωρείς. Ναι. Άλλο σου είπα. Σου λέω είναι ανέφικτο. Ένα ανθρώπινο μυαλό στην εξέδρα έφτανε σε τέτοιο σημείο και έκανε αυτή τη χειρονομία. Να μην φτάσει. Να μην φτάσει. Είναι ο ηθικός αυτουργός, ερώτησα. Και τι έγινε, τιμωρείται ο ηθικός αυτουργός. Όχι, σε ρωτάω, θέλω να τα ακούσω. Αυτοί οι παίκτες και τιμωρείται ο ηθικός αυτουργός. Μπορείς να κατηγορήσεις, ναι, κάποιον επειδή δεν βάζει την μπάλα. Πληρώσει, και επειδή την δεν βάζει την μπάλα στο καλάθι, θα την πληρώσει. Θα την πληρώσει. Έλα τώρα, μη μου λες τώρα. Δεν γίνεται. Δεν βάζει την μπάλα στο καλάθι, όχι στο συγκεκριμένο αγώνα. Δύο μήνες. Βρε τουρίστας είναι. Εδώ γράφει και λέει θα σταματήσω τον μπάσκετ. Τι μου λες τώρα. Τούριστη είναι. Όχι, με συγχωρείς. Εάν ήθελες να σου πω, δεν μιλάω για αυτόν, υπάρχουν και άλλοι. Εντάξει. Υπάρχουν εγώ και λέω άλλοι. Για αυτόν. Δεν είναι μόνο αυτός που στοχοποιήθηκε. Είναι και οι άλλοι. Είναι ακόμα και αυτός που είναι και πρώτος σκόρερ, ο ψηλός. Ο οποίος βάζει 14, σε τρελαίνει και την αφήνει στο αυτό και σε τρελαίνει και ανάποδα μετά. Με τον άλλο τρόπο. Και λες, δεν μπορεί να το βλέπω αυτό το έργο. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν είπαμε σούταρε τρίποντο και το έχασε και δίποντο. Δυστυχώς όταν υπάρχει, ναι, Θανάση, και δεν το κάνει ένα. Δεν μιλάω για τους Έλληνες. Δυστυχώς τα παιδιά, οι Έλληνες παίρνουν ό,τι τους αξίζουν, έτσι. Όταν είσαι αδύναμος διοικητικά, είσαι δέσμιος, μάνατζερ και τέτοιων παιχτών και αδιαφορία των παιχτών. Εντάξει, εγώ ξέρω να πω ότι οι αντιδράσεις οποιουδήποτε κάποια στιγμή δεν είναι επειδή είναι κακός, επειδή είναι ανεγκέφαλος, επειδή είναι όπως θέλει η κοινωνία να το χαρακτηρίσει, έτσι. Γιατί και εγώ έχω φτάσει στα όρια μου. Δηλαδή υποβαθμίζει την νοημοσύνη μου αυτό που βλέπω εκείνη τη στιγμή. Έτσι, όπως το λες. Αυτό που λες έχεις δίκιο. Την νοημοσύνη μου υποβαθμίζει. Αυτό που βλέπω την υποβαθμίζει. Άρα λοιπόν είναι ηθικός αυτουργός για ό,τι κακό μπορεί να συμβεί από εκείνο το λάθος του εγκεφάλου που μπορεί να γίνει εκείνη τη στιγμή. Άρα διπλό μέσα στη δράμα, Ρεολέ. Άστο αυτό. Το διπλό μέσα στη δράμα είναι, πώς το λένε, είναι όχι δεδομένο. Πήγαινε παίξ το από τώρα. Ναι, αλλά και άμα δεν κερδίσουμε και 7 λένε, τα πληρώνω εγώ. Ωραία, γιατί θα γίνει αυτό, γιατί δεν μπορεί 3 χρόνια να παίζεται ένα έργο, με μια φάση αντίπαλοι να βάζουν γκολ και να παίρνουν ένα παιχνίδι που δεν αξίζανε κανένα παιχνίδι αγωνιστικά να το κερδίσουν, μόνο από την τύχη το κερδίσανε. Κάποια στιγμή, δεν ξέρω, χτυπάω την πόρτα από πάνω να μ' ανοίξει, να ξυπνήσει και να το κάνει ανάποδα. Άντε κλείσε το τηλέφωνο, σε παίρνουν, άντε κλείσε. Δεν πειράζει. Αύριο πάλι. Συνδέω με το Κάιρο όπως με κάνουν και αυτοί. Έλαμε, βγες πέστα στο Νικολάκη μετά το βράδυ, άντε. Που είναι κολλητός ο έμαθος ο Παπαδόπουλος. Λοιπόν, ξεχάσαμε να αναφέρουμε ότι είχαμε απόβαμε τα μηνύματα, φίλε 79, δεν φταίμε εμείς. Τώρα ήρθε το μήνυμά σου. Αισθητή απουσία, λέει, του Πλατέλα και του Διαμαντόπουλου. Τα αναφέραμε αυτά. Έστω και δύσκολα ήρθε η νίκη, αλλά αν δώσει το πέναλτι στο 46 και γίνει το 2-0, τελειώνει το μάτσε, κάτσε άσχημα στην ΚΕΒ το 6 στα 6. Ότι και πέρασε αυτό το πέναλτι, πέρασε στα ψηλά, γιατί δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη. Ναι. Για να δούμε το replay και τα λοιπά. Αν και φαίνεται ότι είναι πέναλτι, αλλά είναι αυτό που βλέπεις με γυμνό μάτι. Δεν είσαι σίγουρος και δεν το έδειξε φυσικά η ΕΡΤ το συγκεκριμένο. Να πω και στον συνάδελφο στην ΕΡΤ ότι δεν δίνει φάουλ στον τερματοφύλακα. Είναι φάουλ, κύριε Βασιλάκη. Offside δίνει.
Τέλος πάντων, υπάρχει φίλος που περιμένει. Αφού περιμένει να τον πάρουμε γρήγορα. Παρακαλώ. Πολύ γρήγορα θα πω, δεν ξέρω αν είναι δικηγόρος ο προηγούμενος ο φίλος και αν μπορεί να λύσει αυτά τα συμβόλαια ανέμακτα, ας πάει στη διοίκηση και να του πει ότι εγώ μπορώ να τα λύσω. Γι' αυτό το λέω, δεν γίνεται. Είναι και δεν γίνονται, δεν ξέρω νομικά, αλλά δεν πιστεύω ότι μπορούν να λυθούν. Μα αυτό είπα εγώ, δεν λύνονται. Θέλω να πω ότι και εμένα δεν μου αρέσει ο Χ, ο Ψ, ο Δέλτα, αλλά όχι παιδιά, μην το κάνετε αυτό. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι είναι ψυχολογία και από τη στιγμή που η ψυχολογία τους είναι στο μείον, μην την κατεβάζουμε κι άλλο. Γιατί μπορεί, υπάρχει μια πιθανότητα κάποιοι να ακούνε. Αυτά ήθελα να πω. Έγινε. Γεια σας. Μέσω ίντερνετ στο Βέλγιο μπορεί. Σωστά. Ευχαριστούμε πολύ και τον Βασίλη Καβαδία και όλους εσάς που μένατε εδώ. Ακολουθεί η εκπομπή του Γιώργου Ματζούκη για τη συνέχεια. Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας. Αύριο πάλι, λίγο μετά τις 5, εδώ με την εκπομπή All About Aris, on air στον Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί η ώρα για μπλε.